Καταρχάς, να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας. Θέλω να σας πω λίγο για το πρόγραμμα της εκδήλωσης. Να σας διαβάσω καταρχήν τα ονόματα αυτών των 13 συμβούλων οι οποίοι έχουν αναλάβει την εκδήλωση. Λοιπόν, σε αυτούς είναι Αδάμης Βασίλης, Αντώνογλου Αντώνης, Μπάμπουκας Μανώλης, Βιδάλης Νίκος, Θεοδωράκης Διαμαντής, Καπάκης Γιάννης, Μαμάη Νίκη, Μαμάη Τασούλα, Μπακέλας Γιάννης, Σουσούδης Θεοδόσης, Τρανάκος Γιώργος, Τσαούσης Σπύρος και Ψωμάς Γιώργος. Θα ξεκινήσουμε με τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων. Θα ακολουθήσει η ομιλία του κύριου καθηγητή, του κύριου Μακρύδη Σοφοκλή, ο οποίος είναι από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Θα μιλήσει ο Πέτρος Οστρατής και μετά θα υπάρχει δυνατότητα δευτερολογίας πάνω στις τοποθετήσεις, ώστε αν θέλει κάποιος να συμπληρώσει ή να διευκρινίσει κάτι. Θα ακολουθήσουν μετά τοποθετήσεις των πολιτών, γενικότερα επί του θέματος, για τις ανεμογεννήτριες, και θα καταλήξουμε στα συμπεράσματα, ώστε φεύγοντας από εδώ να έχουμε καταλήξει κάπου. Λοιπόν, θα διαβάσουμε επίσης και κάποιους χαιρετισμούς. Είναι του επάρχου, του κυρίου Λάσκαρη, είναι της Άνδρος Κινσεφ και είναι και από την Τίνο του κυρίου Κουσουνάδη. Λοιπόν, αγαπητοί συντοπίτες, λόγω επικείμενου ταξιδιού μου στη Ρόδο για το Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν δύναμε να παραστώ στην ημερίδα. Τόσο η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, όσο και εγώ προσωπικά, είμαστε ενάντια στις εγκαταστάσεις θηριωδών βιομηχανικών αιωλικών πάρκων στην Άνδρο. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, με απόφασή του, έχει ζητήσει από την κυβέρνηση και κάθε εμπλεκόμενο φορέα να ανασταλούν οι οποιασδήποτε διαδοτήσεις και εργασίες για τα αιωλικά πάρκα, μέχρι να γίνει ένα ειδικό χωροταξικό σχέδιο ΑΠΕ. Είμαστε σε απόλυτη συνεργασία με τον Δήμο Άνδρου και συνεχίζουμε τον αγώνα προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος της περιβαλλοντολογικής υποβάθμισης της Άνδρου αλλά και των υπόλοιπων κυκλάδων. Ο αγώνας είναι κοινός και καταδικάζουμε κάθε έργο, δράση, πρωτοβουλία που υπονομεύει το περιβάλλον και υποβαθμίζει την τουριστική οικονομία του νησιού μας. Με εκτίμηση, Δημήτρης Λάσκαρης, Έπαρχος Άνδρου. Ο κ. Κουσουνάδης είναι Δημοτικός Σύμβουλος της Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης Κοινού Τιμίων. Χαιρετίζει και φαίνεται ότι στηρίζει κάποιες κινήσεις που πρόκειται να γίνουν και από τους ανδριώτες. Και μας λέει, εδώ και πολλά χρόνια ο αγώνας ενάντια στην παράλογη εγκατάσταση ανεμογεννητριών στα νησιά μας έχει ήδη πάρει διάφορες μορφές και έχει κλιμακωθεί πότε στο ένα νησί και πότε στο άλλο, κερδίζοντας πάντα την υποστήριξη και το ενδιαφέρον των υπολείπων. Δεν ξεχνάμε ποτέ τη στήριξη πολλών φίλων από την Άνδρο, τόσο στις αρχές του αγώνα της Τίνου, όσο και στις τελευταίες δυσκολίες στιγμές του. Έτσι και η δική μας στήριξη και αλληλεγγύη στην Άνδρο είναι δεδομένη. Δεν είναι όμως για μας μια υποχρέωση που πρέπει να ξεπληρώσουμε. Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι η δημιουργία κοινού μετόπου των νησιών απέναντι στην απειλή είναι βασική προϋπόθεση για τη θετική εξέλιξη του αγώνα. Και βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία τέτοιου κοινού μετόπου είναι πρωτίστως η σύμπραξη όλων των δυνάμεων πάνω σε κάθε νησί. Χαιρετίζουμε λοιπόν και παρακολουθούμε τη σημερινή προσπάθεια, όπως και κάθε προσπάθεια που γίνεται με στόχο τη σύγκληση και την αποκοινούνση διαμόρφωση, όπως αναγράφεται στην πρόσκληση της σημερινής εκδήλωσης. Ως βασικό σημείο σύγκλησης θεωρούμε πρώτα την αναστολή όλων των αδειών και των εργασιών που σχετίζονται με τις ΑΠΕ και συνέχεια στη διαβούλευση και για το αν, το πού και πόσες και το τι ανεμογεννήτες μπορούν να εγκατασταθούν στα νησιά μας. Καλή δύναμη για το κοινό μας αγώνα. Επίσης, υπήρξε ένα μήνυμα από την Κινσεφ. Την Κινσεφ Άνδρου οι περισσότεροι νομίζω γνωρίζουμε. Έχει δράσει αρκετά χρόνια στο νησί. Αγαπητοί φίλοι, πληροφορηθήκαμε με διάφορους τρόπους και από διαφορετικούς ανθρώπους το κάλεσμα για την εκδήλωση στο Γαύριο, την Κυριακή 24 Φλεβάρι 2020 και ώρα 11 για την εκτίμηση της μέχρι τώρα κατάστασης και τη λήψη αποφάσεων ενώπιση των νέων δεδομένων. Η εκτίμηση υπάρχει εδώ και καιρό και τα δεδομένα επίσης.
Αρκετοί άνθρωποι με γνώσεις και ευαισθησία, χωρίς κανένα προσωπικό όφελος, μα κυρίως με πολύ αγάπη για το νησί, χρόνια τώρα προσπαθούν να φυπνήσουν την κοινωνία αλλά και τους εκλεγμένους συμβούλους κάθε δημοτικής αρχής πριν να είναι αργά. Δυστυχώς υπάρχουν προσωπικοί λόγοι που κανείς από την Άνδρος Κινσέπ δεν θα μπορέσει να παραστεί, μιας και θα συμμετάσχουμε σε προγραμματισμένο φεστιβάλ εκτός του νησιού. Δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι η θέση μας είναι πολύ συγκεκριμένη, χωρίς πολιτικές σκοπιμότητες, υπέρ κάθε ανθρώπου, σαν μονάδα, αλλά και κάθε συλλογικού οργάνου που τάσεται κατά της βεβήλωσης του νησιού μας και της μετατροπής του σε βιομηχανία, υπέρ οικονομικών συμφερόντων που θα επηρεάσουν δραματικά την ποιότητα ζωής των όλων μας. Το έγκλημα που θέλουν να διαπράξουν κάποιοι είναι ανευπορηγουμένο. Με χαρά βλέπουμε ότι όλο και περισσότερος κόσμος αφυπνίζεται και η πολύ δύσκολη εκδήλωση που με μεγάλο ρίσκο συνδιοργανώσαμε με την Άιλα και το Δήμο απέδωσε καρπούς. Τελικά όλο και περισσότερος κόσμος καταλαβαίνει. Ευχόμαστε από καρδιάς να δούμε όλοι μας το μέγεθος της καταστροφής που είναι στην πόρτα μας και η εκδήλωση αυτή να μην εξυπηρετήσει κανένα άλλο συμφέρον παρά μόνο την ομοψυχία και την ενότητα, ώστε να πράξουμε τα δέοντα σαν πολίτες που ασκούμε τα δικαιώματά μας, υπερασπιζόμενοι την κληρονομιά μας, την ελευθερία των βουνοκορφών και την άδολη ομορφιά. Από την Άνδρος Κινσέπ. Αγαπητοί μου φίλοι, η σημερινή ημέρα είναι πάρα πολύ σημαντική. Είμαστε εδώ ενωμένοι απέναντι στο μεγάλο κίνδυνο που απειλεί το νησί μας, όλοι τον γνωρίζουμε, και αυτό δεν είναι άλλος από την εγκατάσταση της ανεξέλεγκτης εγκατάστασης βιομηχανικών και αιωλικών πάρκων εδώ στην Άνδρο. Δεν είμαστε εδώ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το γνωρίζουμε όλοι, για να αντιπολιτευτούμε κανέναν. Ούτε ο ένας τον άλλον, ούτε ακόμα είμαστε εδώ για να αντιπολιτευτούμε τη Δημοτική Αρχή. Όσοι νομίζουν πως μπορούν να υποβαθμίσουν ή να ευτελήσουν, όπως γράφτηκαν κάποια κείμενα, άρθρα, τοποθετήσεις πριν από λίγες μέρες στο διαδίκτυο, αυτή την πρωτοβουλία είναι γελασμένη. Το γεγονός που φτάσαμε ως εδώ προέκυψε από ένα βασικό λόγο. Από δύο λόγους. Ο ένας είναι ο πιο βασικός. Ο άλλος είναι ότι πιστεύουμε ότι υπάρχει μια αδράνεια στη Δημοτική Αρχή. Και ο δεύτερος, από τις τελευταίες εξελίξεις, μετά τη συνάντηση με τους επενδυτές. Σε μια χρονική στιγμή, παντελώς άκερη και άστοχη, σε μια χρονική στιγμή που θα έπρεπε να διεκδικούμε από κοινού, μαζί με τα άλλα νησιά, αυτό που πρέπει να γίνει στο νησί μας, ξεκίνησε διάλογος με τους επενδυτές. Υπάρχει εμφανέστατα λοιπόν ο κίνδυνος να έρθουμε προτελεσμένο γεγονότο. Θα ήθελα να μου δώσετε δύο λεπτά να αναφερθώ, γιατί έχω υποχρέωση απέναντι στους συνεργάτες μου, απέναντι στις υπηρεσίες του Δήμου, απέναντι σε πολλούς ανθρώπους που επί 5 ολόκληρα χρόνια, στη θητεία 2014-2019, παλέψαμε και εμείς για αυτό το θέμα. Κάποιοι είπαν ότι στη θητεία 14-19 δεν έγινε τίποτα για τις ανεμογεννήτριες, για τα αιωλικά γενικότερα. Με την αναφορά λοιπόν αυτή, θα κοιτάξω να είναι όσο γίνεται πιο επιγραμματικά, περιληπτικά και δεν θα τα πω όλα γιατί ήταν αρκετά. Θα δείξουμε ότι έχουν γίνει αρκετά πράγματα και αντιμετωπίσαμε πάρα πολύ σημαντικά και επικίνδυνα θέματα. Όσοι λοιπόν τα έγραψαν αυτά, μάλλον έχουν επιλεκτική μνήμη ή δεν ζούσαν στην Άνδρο. Μόλις αναλάβαμε το 2014, θα το πω λαϊκά, έσκασε το θέμα των οικοπαίδων που είχαν δεσμευτεί, νοικιαστεί στο Κόρθι από το 2001 για αιωλικά πάρκα. Καθώς υπήρξε απέτηση τότε, έτσι ξεκίνησε το θέμα, απέτηση του συμβολιογράφου του κυρίου Κασκαβά για χρέος του Δήμου προς εκείνον για έξοδα που είχε κάνει ο ίδιος προς το Ταμείο Νομικών. Πρόκειται για 21, αν θυμάμαι καλά, οικόπεδα. Και δεν φτάνει αυτό, έρχεται τον Ιούλιο, στο Συμβούλιο τον Ιούλιο του 2015, ο τότε Δήμαρχος Κορθίου, ο κύριος Ρήγας, και μας αναφέρει για περίεργες πληρωμές, το αναφέρω έτσι, σχετικές με αυτά τα οικόπεδα που προορίζονταν για αιωλικά πάρκα. Το θέμα, δεν θα το αναπτύξω περισσότερο, είναι ακόμα υποδιερεύνηση. Το αναθέσαμε αμέσως σε δικηγόρο, στον κύριο Πομόνη, όπου περιμένουμε το πόρισμα. Να θυμίσω την περίπτωση περιφερειακού πάρκου. Όλοι το γνωρίζετε. Έσκασε και αυτό σε εμάς. Λίγο πριν το Σεπτέμβρη ξεκινήσουμε.
που ουσιαστικά θα ήταν και η καταστροφή του νησιού μας. Ήταν όταν αναλάβαμε λίγο πριν και προχωρούσε για να γίνει ΦΕΚ. Ακόμα κάναμε και μέσω βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, τριών βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, κάναμε επερώτηση στη Βουλή για να πιέσουμε κι άλλο έτσι ώστε το θέμα να σταματήσει η εξέλιξη αυτής της μελέτης. Κάναμε και Δημοτικό Συμβούλιο αμέσως μόλις αναλάβαμε στις 10 Οκτωβρίου του 2014. Και συγκεκριμένα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 151-214 ζητούσαμε την ακύρωση της μελέτης και το περιφερειακό πάρκο στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού στο Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΙΠΚΑ, όπου και είχε κατατεθεί με τίτλο, το ξέρετε πολύ από εδώ μέσα αυτό, με τίτλο «Ειδική έκθεση στο νησί της Άνδρου του νόμου 3937-2011 για τη δημιουργία περιφερειακού πάρκου». Την περίπτωση του δικτύου Δάφνη, όπου δεν θέλω να αναφερθώ περισσότερο εδώ, σχετιζόταν και εκείνη άμεσα με το περιφερειακό πάρκο και γενικότερα με την πράσινη ανάπτυξη και τα αεολικά. Αποχωρήσαμε άμεσα από την Προεδρία, όπου είχε μέχρι τότε η Άνδρος, κλείσαμε το γραφείο που ήταν στο παλιό Δημαρχείο της χώρας και ουσιαστικά δεν συμμετείχαμε ποτέ έκτοτε σε δράσεις της Δάφνης. Πολλές συνεντεύξεις σε site της Αθήνας, των Κυκλάδων, στην Κοινή Γνώμη, όπου σε όλες αυτές τις συνεντεύξεις τονίζαμε την αναγκαιότητα της γνώμης, της συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας. Και λέγαμε ότι οι απαντήσεις μας, εφόσον ήταν γνωμοδότηση, οι απαντήσεις, οι γνωμοδοτήσεις για τα αιωλικά πάρκα στο νησί θα ήταν αρνητικές μέχρι η τοπική κοινωνία να είχε και εκείνη άποψη. Συνδιοργανώσαμε το καλοκαίρι τότε με το επαρχείο το 2016 και εκπροσώπους πολιτών ημερίδα στην πλατεία του Γεροκομείου, όπου ήρθαν και ο έπαρχος Πάρου, ο κύριος Μπιζάς, και εκπρόσωποι από Τίνο και Πάρο και άλλοι προσκεκλημένοι. Με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 199-2017 στις 6 Δεκάτου γνωμοδοτήσαμε αρνητικά στην αίτηση Κοπελούζο, στην επόμενη αίτηση που έκανε για τροποποίηση της μελέτης που είχε ήδη καταθέσει. Μετά κατέθεσε και την αίτηση τροποποίησης, όπου και εκεί μέσω του κυρίου Ξανθούλη που μας είχε στείλει εισήγηση του δικηγόρου, ο οποίος είχε αναλάβει την υπόθεση αυτή, θα σας πω σε λίγο, απαντήσαμε και γνωμοδοτήσαμε αρνητικά. Στις 11 Μαρτίου του 2017 έστειλα επιστολή στον κύριο Σταθάκη, στον Υπουργό Περιβάλλοντος τότε, και ζητούσαμε ακρόαση στο Υπουργείο προκειμένου να κουβεντιάσουμε για τα αιωλικά του Κοπελούζου. Εμείς και τα άλλα τρία νησιά που εμπλεκόντουσαν. Η Νάξος, η Τίνος και η Πάρος. Και η Περιφέρεια. Στις 11 Απριλίου, ακριβώς ένα μήνα μετά, πραγματοποιήθηκε αυτή η συνάντηση. Στη Βουλή, στο γραφείο του κυρίου Σταθάκη, με τους τέσσερις δημάρχους, τον έπαρχο Πάρου, και πολίτες εκπροσώπους συλλόγων και την παρουσία του δικηγόρου του κυρίου Ξανθούλη, ο οποίος σας είπα ότι είναι εκείνος ο οποίος μέχρι τώρα πρέπει να το, με τη Δημοτική Αρχή θα το κουβεντιάσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, μέχρι τώρα είναι ο δικηγόρος για την υπόθεση αυτή. Ζητήσαμε την ακύρωση λοιπόν της άδειας εγκατάστασης, όμως ο κύριος Σταθάκης μας είπε ότι δεν δεσμεύεται, επειδή αυτή η ακύρωση έχει πάει στο ΣΤΕ και αναμένει την απόφαση του ΣΤΕ. Η απόφαση του ΣΤΕ έκτοτε είχε πάρει πολλές αναβολές. Η επόμενη διεκδίκαση στο ΣΤΕ είναι την 1η Απριλίου του 2020, σε λίγο καιρό δηλαδή, αν δεν ξαναπάρει αναβολή. Τέλος, δεν θα αναφερθώ σε άλλα, γιατί είναι αρκετά, για να μην κουράσω, αλλά θα αναφερθώ σε ένα πολύ σημαντικό, που είναι έτσι επιδεικτικό για το νησί μας και σε πιλωτικό στάδιο το ξεκινήσαμε. Στις 30 Νοεμβρίου, λοιπόν, του 2015, η Άνδρος ήταν τότε το μοναδικό νησί που επελέγει τρίτο στην κατάταξη από τις 7 εγκρίσεις ανάμεσα σε 70 αιτήματα δήμων για τη μελέτη που είχαμε κάνει τότε για εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Και τότε είχαμε πετύχει την επιδεικτική δράση και πρωτοποριακή δράση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ενταχθήκαμε στο πρόγραμμα GR03 με χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, του ΕΟΚ, και δεν είναι κάτι άλλο από την ηλεκτροκίνηση που όλοι γνωρίζουμε,
τα 10 αυτοκίνητα που ήρθαν στο Δήμο, τα 85 φώτα τα φωτοβολταϊκά, η ηλεκτροδότηση του βιολογικού του Κορθίου και τα 2 σημεία φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων με φωτοβολταϊκά, ένα στο Γαβρίο και ένα στη χώρα. Βλέπουμε λοιπόν ότι η ιστορία των αιωλικών ξεκινάει από το 2001, ίσως και λίγο νωρίτερα στο Καλυβάρι, νομίζω, πήγαν το 94, αν θυμάμαι καλά. Τώρα είμαστε εδώ όμως, στο 2020, και έχουμε υποχρέωση να κοιτάξουμε μπροστά. Οι εξελίξεις λοιπόν μας υποχρεώνουν να είμαστε σήμερα εδώ, μπροστά στο κοινό αγώνα, συντεταγμένα, με αποφασιστικότητα και ενωμένοι και με τη Δημοτική Αρχή, εννοείται. Πήραμε πρωτοβουλία προτρέποντας και υποχρεώνοντας κατά κάποιο τρόπο σε πιο αποφασιστικές και ουσιαστικές κινήσεις. Σήμερα πρέπει όλοι οι άνδρες από εδώ να βγει ενωμένοι. Ενωμένοι απέναντι σε ένα μεγάλο κίνδυνο, γιατί κάποιοι αποφάσισαν για μας χωρίς εμάς. Σήμερα στέλνουμε ένα μήνυμα προς όλους ότι η τοπική μας κοινωνία πρέπει να γίνει συμμέτοχος και όχι θεατής. Με το υπάρχον πλαίσιο οι τοπικές κοινωνίες είναι γραφικότητα αυτό που συμβαίνει. Απλά να γνωμοδοτούμε. Ίσον τίποτα. Η θέση μας λοιπόν για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προσωπικά αλλά και είναι και γνώμη πολλών, δεν είναι αρνητική και δεν θα μπορούσε να είναι αρνητική. Όμως τα σχεδιαζόμενα για την Άνδρο, όπως και για την Τίνο, την Πάρο, δεν έχουν καμία σχέση με τις ανάγκες των νησιών μας σε ενέργεια. Εδώ δεν γίνεται λόγος για κάλυψη των τοπικών αναγκών, αλλά σκοπεύουν να μετατρέψουν τα μονοδικής ομορφιάς νησιά μας σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας. Φαίνεται πως θέλουν να καταστήσουν την Άνδρο μια ηλεκτρογεννήτρια της υπηρετικής Ελλάδας. Και όλος αυτός ο σχεδιασμός γίνεται εις βάρος του φυσικού περιβάλλοντος, των νησιών μας και φυσικά της οικονομικής ζωής των κατοίκων, αφού θα φυγεί πάρα πολύ ο τουρισμός από αυτό. Ήδη απέναντί μας βλέπουμε με θλίψη τους κατεστραμμένους ορεινούς όγκους στη γειτονική Εύβοια, που μας προειδεάζουν για το τι πρόκειται να συμβεί εδώ στο νησί μας. Τα αστεία ανταποδοτικά μέτρα που κάποιοι κουβεντιάζουν και στα οποία αναφέρονται δεν είναι άξια σχολιασμού. Για έναν απλό λόγο, με πόσες δηλαδή εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ θα διαπραγματευτούμε την καταστροφή του νησιού μας. Η συνάντηση λοιπόν με τους εκπροσώπους των εταιριών ανέδειξε μία ακαμψία. Λογικό. Πολύ λογικό, αφού σαν επενδυτές θέλουν το κέρδος. Οι εταιρείες αυτές που προσκλήθηκαν στην Άνδρο κάλεσαν ακόμα και τα ΜΑΤ στην Τίνο προκειμένου να προχωρήσουν τα σχέδιά τους σε μια ακραία κίνηση να επιβληθούν στην Τινιακή κοινωνία. Οι συνθήκες είναι τέτοιες που δεν επιτρέπουν χάσιμο χρόνο και χαλαρή αντιμετώπιση. Πλέον απαιτείται ουσιαστική και μαζική αντίδραση ακολουθώντας το παράδειγμα των γειτόνων μας, των φίλων Παριανών και Τινιακών. Σήμερα δεν συγκεντρωθήκαμε λοιπόν εδώ για να συζητήσουμε αν τα αιωλικά πάρκα, αν οι ανεμογεννήτριες είναι επιζήμια για το νησί μας και πόσο και τι κακό κάνουν. Αυτό λίγο ως πολύ το γνωρίζουμε όλοι. Σήμερα είμαστε εδώ για να πάρουμε αποφάσεις συγκεκριμένες, αποφάσεις δράσεων και κινητοποιήσεων ενάντια σε αυτή την επερχόμενη ανεξέλεγκτη εγκατάσταση αιωλικών. Η συλλογική αντίδραση αυτή δυναμώνει τη φωνή της Άνδρου στον αγώνα για εξέβρεση λύσης στο θέμα που ταλανίζει το νησί μας και μπορεί να αποτελέσει σοβαρό μέσο ενίσχυσης των θέσεων του Δήμου της Άνδρου στις επικείμενες αποφάσεις από την κεντρική εξουσία. Βασικός σκοπός όλων μας είναι να λειτουργήσει και να βροντοφωναχτεί η απόφαση που πήρε ομόφωνα. Αυτός είναι ο τελικός μας στόχος και ο βασικός. Πήρε ομόφωνα το Περιφερειακό λοιπόν Συμβούλιο περί παγώματος της εγκατάστασης των αιωλικών πάρκων μέχρι την έκδοση του ειδικού χωροταξικού για τα νησιά. Του νέου ειδικού χωροταξικού. Αυτή η θέση βρίσκεται σε απόλυτη συμφωνία και με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ήδη μέσω των αρμόδιων οργάνων της απειλεί την Ελλάδα με πρόστιμα για ανεξέλεγκτη εγκατάσταση ανεμογεννητριών, αιωλικών πάρκων. Με μοναδικό σκοπό λοιπόν την προστασία του τόπου μας από την καταστροφή, προχωράμε στα ακόλουθα.
δημιουργία, να το πούμε, μιας ομάδας εργασίας, μιας επιτροπής, να το συμφωνήσουμε μετά πώς θα την ονομάσουμε, μιας επιτροπής λοιπόν αγώνα, η οποία θα συμμετέχει στη διευρυμένη επιτροπή αγώνα με τα υπόλοιπα νησιά, την οποία και θα την ορίσουμε τα πρόσωπα, τα άτομα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να υπάρχει και περισσότερη βαρύτητα. Η επιτροπή αυτή θα συνεπικουρεί την ήδη υπάρχουσα επιτροπή που υπάρχει στο Δήμο, την Επιτροπή του Δήμου, θα την ενημερώνει, θα ενημερώνεται και όλοι μαζί θα έρθουμε σε επαφή με τις αντίστοιχες επιτροπές των άλλων νησιών, με τους δημάρχους, περιφερειάρχες, βουλευτές του νομού για τη δημιουργία κοινού μετόπου και την εφαρμογή της απόφασης αυτής του παγώματος των κάθε είδους εργασιών, απόφαση που, όπως είπα, την πήρε το Περιφερειακό Συμβούλιο και κατόπιν την πήραμε και εμείς στο Δημοτικό Συμβούλιο και πρέπει όλοι μαζί να τη στηρίξουμε, γιατί αφορά όλα τα νησιά. Αρμοδιότητα επίσης αυτής της διευρυμένης επιτροπής θα είναι η μετάβαση στο Υπουργείο Ενέργειας και θα ζητήσουμε ακρόαση από τους ειδικούς συμβούλους που έχει ο Υπουργός για αυτή την υπόθεση, αλλά και από τον ίδιο τον Υπουργό. Πραγματοποίηση, επίσης μια πραγματοποίηση παρόμοια συνάντησης που δεν έχει γίνει ποτέ, νομίζω, ίσως να έχει γίνει και δεν το θυμάμαι, στην Αθήνα και σε συνεργασία με τα άλλα νησιά, όχι μόνο οι άνθρωποι, προς ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νησιωτών που διαμένουν εκτός των νησιών, εκτός Άνδρου, εκτός Τίνου, εκτός Πάρου και της Νάξου βέβαια. Η πραγματοποίηση αυτής της δράσης θα ευαισθητοποιήσει σχεδόν το σύνολο των κατοίκων και η επιτυχία της, όπως καταλαβαίνετε, είναι μονόδρομος. Όλοι λοιπόν πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτό. Ορισμός ημερομηνίας πραγματοποίησης μιας πανανδριακής πορείας ενάντια στην ανεξέλεγκτη εγκατάσταση αιωλικών πάρκων. Θα είναι μια συμβολική αυτή ενέργεια, μια ήσυχη και πολιτισμένη πορεία διαμαρτυρίας, θα πραγματοποιηθεί εδώ στο λιμάνι, με στόχο την ανάδειξη της ενότητας των ανδριωτών σε αυτόν τον αγώνα, αλλά και την αποφασιστικότητα και τη δύναμη που έχουμε απέναντι σε όποιον θέλει να επιβουλεύεται το μέλλον του νησιού μας. Εγώ θα πρότεινα μια ημερομηνία, που θα το συζητήσουμε και μετά ή στο Δημοτικό Συμβούλιο να το κουβεντιάσουμε, θα πρότεινα μια ημερομηνία αυτή της καθαρής Δευτέρας, το απόγευμα, που θα φύγει πάρα πολλοί κόσμος και θα είμαστε στο λιμάνι πολιτισμένα, ήπια, για να δουν ότι ξεκινάει ένας αγώνας ενάντια σε αυτό τον επερχόμενο κίνδυνο. Καλούμε λοιπόν τον Δήμαρχο, τον Έπαρχο, το Σύνολο των Δημοτικών Συμβούλων, Περιφερειακών Συμβούλων, των Βουλευτών και όλων των Ανδριωτών να ενώσουν τη φωνή με τη δική μας και του Δήμου της Άνδρου για το καλό της Άνδρου και των νησιών μας. Και κλείνω. Όλα τα παραπάνω έχουν σαν σκοπό να δημιουργήσουν ένα συμπαγές, ενωτικό μέτωπο, όχι μόνο για την Άνδρο, αλλά και για τα υπόλοιπα νησιά. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να φανεί ότι αυτός ο αγώνας είναι κοινός. Κοινός από τη μια για το νησί μας και κοινός για όλα τα νησιά των Κυκλάδων, αλλά αυτή τη στιγμή αυτά που είναι σε κίνδυνο είναι τα νησιά που προανέφερα. Απέναντι λοιπόν σε αυτόν τον επερχόμενο κίνδυνο, αφήνουμε πίσω τις όποιες διαφορές μας, είτε με τη συμπολίτευση, είτε με την αντιπολίτευση, και τραβάμε μία κόκκινη γραμμή πίσω μας και κοιτάμε μόνο μπροστά, για να χαράξουμε εμείς το μέλλον μας με σεβασμό στο μοναδικό περιβάλλον μας και στον πολιτισμό μας. Ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε πολλά και επαναλαμβάνω, το επιθυμητό αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή δεν είναι τίποτα άλλο παρά το πάγωμα των εργασιών, κάθε εργασίας που έχει σχέση με εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο νησί μας. Σας ευχαριστώ. Το θέμα των αιωλικών σταθμών, το θέμα των ανεμογεννητριών είναι, εγώ θα το χαρακτηρίζω πολύ διάστατο, έχει πάρα πολλές πτυχές. Προφανώς χρειάζεται μια εξειδικευμένη επιστημονική κατάρτιση. Δεν μπορώ να πω ότι έχω την επάρκεια για να το αναλύσω σε κάθε την πτυχή. Θα προσπαθήσω να κάνω μια τοποθέτηση περιοριζόμενη στις γνώσεις που διαθέτω για το θέμα, περιοριζόμενη στην εμπειρία μου και στην έρευνα που έκανα ως Δημοτικός Σύμβουλος. Θα μιλήσω λίγο για την εκδήλωση που έγινε την προηγούμενη Κυριακή με τους εκπροσώπους των εταιριών. Θα κάνω μια αναφορά στην τρέχουσα δημοτική περίοδο,
Συγχωρέστε με, αλλά δεν έχω την απαιτούμενη γνώση για να εκφέρω ασφαλή γνώμη για τις προηγούμενες περιόδους, οπότε θα περιοριστώ στους 6 μήνες που εγώ είμαι παρόν και φυσικά θα παρουσιάσω και κάποιες προτάσεις δικές μου. Άρα λοιπόν να ξεκινήσω με τα δεδομένα. Θα ήθελα καταρχήν να σας δείξω, αυτό προέρχεται, να το κάνω λίγο και πιο γρήγορα, αυτό προέρχεται από τη ΡΑΕ, από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Και εδώ τι βλέπουμε, εδώ λίγο για να έχουμε όλη μια αίσθηση, να καταλάβουμε περί τίνας πρόκειται, είναι μια αποτύπωση του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού των ανεμογεννητριών για την Άνδρο. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για 202 ανεμογεννήτριες. Εδώ έχω κάνει και ένα breakdown αναδημοτική ενότητα. Βλέπουμε ότι η Δρούσα έχει 104, η Χώρα 55, το Κόρτι 43. Αυτό που είναι πιο ενδιαφέρον ίσως, είναι αυτός ο πίνακας. Ουσιαστικά είναι κάποια στοιχεία τα οποία τα είχα ζητήσει και εγώ ως Δημοτικός Σύμβουλος από την Επιτροπή, την υφιστάμενη. Δεν κατάφερα να προσκομιστούν από την Επιτροπή στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οπότε έκανα μια δική μου έρευνα. Μίλησα, υπάρχουν site, υπάρχουν ιδιώτες που γνωρίζουν κάποια πράγματα. Οπότε εδώ θα δείτε ένα συνολικό αποτύπωμα περίπου πού βρισκόμαστε, έτσι. Από τη δική μου την πλευρά μπορώ να σας πω ότι αυτό που έχει ενδιαφέρον, καταρχήν μιλάμε για, θα δείτε ότι υπάρχουν οι εταιρείες, υπάρχουν οι τοποθεσίες, ισχύς, το πλήθος των ανεμογεννητριών, το ύψος κτλ. Αν εξαιρέσουμε τις δύο του Κοπελούζου, όπως βλέπετε, που είναι διακριτές με το χρώμα, οι οποίες ουσιαστικά έχουν ακυρωθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας, αυτό που έχει αξία και προσπάθησα να κάνω, είναι να δούμε τελικά την ισχύ στο σύνολο των αδειοδοτημένων. Έχω εξαιρέσει τα υποαξιολόγηση. Το σύνολο των αδειοδοτημένων, από τα οποία δεν συμπεριλαμβάνω τα δύο του Κοπελούζου που έχουν ουσιαστικά ακυρωθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Άρα, αν δείτε, μιλάμε για μία ισχύ 268 MW. Αν δούμε τις ενεργειακές ανάγκες του νησιού μας, οι οποίες υπολογίζονται από 17 μέχρι 25 MW, εγώ πήρα ένα μέσο όρο το 21 και ουσιαστικά αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι η αδειοδότηση που έχει γίνει για τους αιωλικούς σταθμούς στο νησί, αν το δείτε ως ποσοστό, είναι 1.278% πάνω από τις ανάγκες του νησιού μας. Και το 111,79 είναι το μέσο όρο των ανεμογεννητριών σε σχέση με το ύψος που έχει σε κάθε πάρκο. Εδώ είναι μια αποτύπωση του αιωλικού σταθμού του Κοπελούζου πάνω από τον Πατσί. Είναι 8 ανεμογεννήτριες. Εδώ είναι, βλέπετε εκεί το σκούμπι πάνω από το Άνω Γαύριο. Είναι 6 ανεμογεννήτριες. Στη φωτορεαλιστική απεικόνηση θεωρώ φαίνονται διακριτά από αυτή την οπτική 5. Και εδώ είναι κάποιοι χάρτες, εδώ είναι ένα ενδιαφέρον στοιχείο, να δείτε για παράδειγμα πού βρίσκονται σε σχέση με τα χιλιόμετρα, σε σχέση με τους οικισμούς του Μπατσί και του Γαβρίου. Για παράδειγμα μπορούμε να δούμε ότι το Σκούμπι είναι μεταξύ της ζώνης 3 και 4 χιλιόμετρων. Το Μπατσί επίσης, κάποιες από τις ανεμογεννήτριες που είδαμε πριν. Εδώ είναι η φωτορεαλιστική απεικόνηση του Μυτιλινέου, πάνω στη Ράχη Ξηροκόμπη. Και εδώ με βάση αυτές τις ακτίνες μπορείτε να δείτε ότι οι ανεμογεννήτριες είναι στα 3 χιλιόμετρα από τον οικισμό του Κορφίου. Και αυτό γιατί το λέω, γιατί στο ειδικό χώρο ταξικό, για παράδειγμα, η πρόβλεψη ήταν για 1 χιλιόμετρο. Εμείς εδώ μιλάμε για τουριστικούς οικισμούς με πάνω από 50 κλίνες. Οπότε, όταν λέμε ότι θέλουμε να διαπραγματευτούμε, θα μπορούμε να βάλουμε τέτοια επιπλέον στοιχεία στην διαπραγμάτευση που θέλουμε να κάνουμε. Εδώ επίσης είναι κυρίως κορυφογραμμές του νησιού και σας δείχνω αυτό το σχέδιο, θα σας πω γιατί. Γιατί για παράδειγμα, να το πω τώρα μάλλον, πάλι στο χωροταξικό του 2008, στις προβλέψεις που υπάρχουν για το τοπίο δεν υπάρχουν προβλέψεις για τις κορυφογραμμές και για την κλίση κάτω από τις κορυφογραμμές. Για παράδειγμα, κάτι ρεαλιστικό θα μπορούσαμε να προτείνουμε είναι τουλάχιστον στα 150 μέτρα να μην υπάρχει καμία ανεμογεννήτρια. Όχι μόνο στις κορυφές, ούτε στις πλαγιές, διότι ξεπερνάει το ύψος και είναι εμφανής. Αυτό εδώ είναι ο χάρτης του αιωλικού δυναμικού του νησιού μας, πάλι από το χάρτη της ΡΑΕ, όπου θα δείτε το κόκκινο χρώμα
Να πω επίσης για λόγους copyright ότι οι φωτορεαλιστικές αναλύσεις έχουν συνεργαστεί με τον Γιώργο, τον Γλινό και πρόκειται σύντομα να γράψει και ένα άρθρο το παιδί που θα είναι εμπεριστατωμένο και θα λέει και τις δικές του προτάσεις. Αυτός είναι ένας χάρτης που έχω πάρει από τη ΡΑΕ. Το κόκκινο χρώμα σημαίνει ότι είναι το ύψιστο υλικό δυναμικό, οπότε καταλαβαίνετε η άνδρεος που βρίσκεται. Έχει από τα υψηλότερα υλικά δυναμικά σε όλη την Ελλάδα. Και να κάνω μια γρήγορη αναφορά τώρα για το θεσμικό πλαίσιο. Προσωπικά, θεωρώ παράλογη την ανάπτυξη των αεολικών σταθμών γενικότερα. Να πούμε τώρα για κοινωνικο-ηθικούς λόγους. Αυτό που ξέρουμε όλοι, το ότι η τοπική κοινωνία δεν ήταν παρόν, δεν συμμετείχε στη διαβούλευση του Γενικού του Ειδικού Χωροταξικού το 2008, δεν συμμετείχε στη διαβούλευση της πρότασης για τον Περιφερειακό Πάρκο το 2011. Έχω ξανααναφερθεί στην αρχή της επικουρικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέει ότι η λήψη των αποφάσεων πρέπει να λαμβάνεται στο πιο τοπικό επίπεδο. Επίσης, με βάση τις αρχές του κοινωνικού δικαίου που υπερέχει του εθνικού δικαίου, υπάρχει και η αναρχή της αναλογικότητας. Που σημαίνει ότι το μέτρο, το νομοθετικό, δεν μπορεί να είναι δυσανάλογο σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί υπάρχει νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Οι νομολογίες του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είναι πηγή δικαίου. Γιατί αποφάσεις μπορούν να ενσωματωθούν στο μέλλον στην νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στην Γαλλία και στη Γερμανία, για παράδειγμα, υπάρχουν περιπτώσεις που εκεί που η τοπική κοινωνία για μεγάλες παρεμβάσεις που δεν κλήθηκε να γνωμοδοτήσει αποφασιστικά, υπάρχει νομολογία και ακυρώθηκα. Άρα θέλω να πω ότι από κοινωνική, από ηθική, από άποψη φιλοσοφίας του δικαίου, το θεσμικό πλαίσιο ελέγχεται. Τώρα, στο νομικό, μιλάμε για ένα νομοθετικό πλέγμα, πιστέψτε με, πολύ δεδαλώδες, πολύ διάτριτο. Δεν είναι μόνο το ειδικό πλαίσιο του 2008. Υπάρχουν μια σειρά άλλα νομοθετήματα. Υπάρχει ειδική οικολογική αξιολόγηση, υπάρχουν ειδικές περιβαλλοντολογικές μελέτες για τις ζώνες Natura. Τελικά, η λέξη νόμος έχει και πολλά παράγωγα. Τελικά, τι είναι νόμιμο, τι είναι νομότυπο, τι είναι νομοφανή, τι είναι νομοταγές. Είναι κάτι που πραγματικά είναι διάτριτο. Πρόσφατα, να ξέρετε, να σας δώσω ένα μικρό παράδειγμα για να προχωρήσω. Στα Κύθυρα, η ΡΑΕ έδωσε μία αδειοδότηση για την οποία δεν γνώριζε τίποτα ο Δήμος, δεν γνώριζαν τίποτα οι ιδιώτες και ο Δήμος έστειλε πρόσφατα σχετικό γράμμα στη ΡΑΕ. Τώρα, από οικονομικής πλευράς υπάρχει το χρηματιστήριο ενέργειας, δεν θέλω να αναφερθώ. Υπάρχουν τα επενδυτικά, τα συμπληρωματικά μελέτες που θα μπορούσαν να γίνουν, δεν υπάρχει κάτι. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι για αυτή την παράλογη ανάπτυξη δεν υπάρχουν μελέτες, τα cost-benefit analysis που λέμε σχετικά με την τουριστική οικονομία. Και πολιτιστικό περιβαλλοντικό, να πούμε ότι. Τι να πούμε, αυτή τη στιγμή να σας δώσω κάποια στοιχεία. Μιλάμε, ας πούμε, για την Ολλανδία, μιλάμε για τη Δανία, δεν μπορούμε να συγκριθούμε. Η Δανία, για παράδειγμα, το μεγαλύτερο υψόμετρο της Δανίας είναι 171 μέτρα. Στην Ελλάδα, το 65% της γεωγραφίας μας είναι πάνω από 200 μέτρα υψόμετρο. Οπότε δεν μπορούμε να συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Να σας δώσω επίσης κάποια στοιχεία λίγο για τη σύγκριση Ελλάδας και Δανίας που λέμε για να γίνουμε Δανία. Η Δανία έχει 8% Natura, η Ελλάδα έχει 28% Natura. Η Δανία έχει 8,1% είναι το τουριστικό της εισόδημα, της Ελλάδας είναι το 20,6%. Άρα είναι κάτι παράλογο και θεωρώ ότι δεν μπορούμε να κάνουμε copy-paste ένα τέτοιο μοντέλο. Και ένα τελευταίο να πω, ότι για να δείτε την παραλογία με βάση το περιβαλλοντολογικό πλαίσιο, αυτή τη στιγμή το 24% των συνολικών ανεμογεννητριών της χώρας μας βρίσκονται σε περιοχές Natura. 680 ανεμογεννήτριες βρίσκονται σε περιοχές Natura. Είχαμε μία εκδήλωση την προηγούμενη Κυριακή, θεωρήθηκε επικοδομητική το να κάνουμε διάλογο με τους επενδυτές. Εγώ θα πω κάποια πράγματα, τι δεν μας είπαν οι επενδυτές. Δεν μας μίλησαν για το αν δεν είναι καλοδεχούμενοι από την τοπική κοινωνία, τι θα κάνουν. Για παράδειγμα, έχουμε ένα κραυγαλαίο παράδειγμα στη Ράχη Ξηροκόπη, όπου υπάρχει αρνητική γνωμοδότηση από την κοινότητα, το Δήμο, την Περιφέρεια. Τέθηκε το ερώτημα στον εκπρόσωπο του Μυτιλινέου, δεν απάντησε καθόλου. Ανταποδοτικά ωφέλη. Μιλήσανε μόνο για τα θεσμικά ανταποδοτικά ωφέλη του 3%, το 1% στην τοπική κοινωνία, το 1,7% στο Δήμο, 0,3% πράσινο ταμείο. Δεν μας είπαν τίποτα παραπάνω. Και εδώ θέλω να κάνω μια αναφορά για την ανάπτυξη στο παρελθόν, όταν μιλάγαμε για τα λεγόμενα SDIT, τις συμπράξεις ιδιωτικού δημοσίου τομέα,
που λέγανε μάλιστα ότι καλό είναι το αιωλικό πάρκο να αναπτυχθεί σε ένα τόπο, διότι ο Δήμος θα είναι συμμέτοχος και θα μπορεί να έχει επιπλέον ωφέλη. Δεν έγινε καμία τέτοια αναφορά. Ο καθένας μίλησε για τη δική του περιβαλλοντολογική μελέτη, δεν μας μιλήσαν όμως για τη σωρευτική μελέτη πάνω στο νησί. Γιατί το να πούμε ότι μία μελέτη εδώ, μία μελέτη εκεί, ξέρετε ότι στην οικονομία και στο περιβάλλον υπάρχουν συνέργειες, υπάρχουν οικονομίες κλίμακας. Οπότε ένα άθροισμα επιμέρους δεν είναι απλά αθροιστικό, λειτουργεί και πολλαπλασιαστικά. Δεν ήρθαν 3D απεικονίσεις, τρισδιάστατες, δεν ξέρω γιατί. Μιλάμε με τεχνοκράτες, έπρεπε να, από τη στιγμή που δεν είναι φοβικοί, να μας δείξουν τις αποτυπώσεις των αιωλικών σταθμών πάνω στο νησί. Δεν μας μίλησαν για τα κέρδη τους. Δεν μας μίλησαν για τις offshore ανεμογεννήτριες. Έρχεται πλέον νομοθετική ρύθμιση ότι μπορούν να γίνονται θαλάσσια αιωλικά πάρκα και τι σκέφτονται γι' αυτό. Και δεν μας μίλησαν για ένα εναλλακτικό χαρτοφυλάκιο ενέργειας. Για μένα ήταν, βρήκα πολύ ενδιαφέρον ότι όλες οι εταιρείες μας είπαν ότι ασχολούνται με γεωθερμία, με βιόμαζα, με κυματική κτλ. Απ' την άντρα μας είπαν ότι θέλουν μόνο τον άνεμό μας. Τίποτα άλλο. Να μιλήσω λοιπόν τώρα για την τρέχουσα δημοτική περίοδο. Και να πω κι εγώ γιατί θεωρώ ότι έχουμε περιθώριο να κάνουμε πράγματα, γιατί εγώ έχω διακρίνει, μάλλον από την τρέχουσα δημοτική αρχή έχω διακρίνει ότι δεν έχουν γίνει αυτά που θα ήθελα εγώ προσωπικά, ας πούμε, ή θεωρούσα σημαντικά να γίνει. Πάμε στο ΕΣΕΚ πολύ γρήγορα. Το ΕΣΕΚ είναι το Εθνικό Σχέδιο Ενέργειας και Κλίματος. Εκεί υπήρχε μια ανοιχτή ηλεκτρονική διαβούλευση. Είχα προσκαλέσει στο Δημοτικό Συμβούλιο τη Δημοτική Αρχή να υποβάλουμε ως Δήμος προτάσεις. Δεν έγινε. Γιατί το θεωρώ σημαντικό το ΕΣΕΚ? Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει στην Ελλάδα εγκατεστημένη ισχύ από ανεμογεννήτριες 3,5 GW και με το νέο ΕΣΕΚ η πρόβλεψη είναι από 7 μέχρι 10. Και επειδή η Άνδρος είναι στο μάτι του κυκλώνα, ο Δήμος Άνδρου ήταν σημαντικό να υποβάλει προτάσεις στο ΕΣΕΚ. Δεν έγινε. Προσωπικά το έκανα. Επιτροπή Ανεμογεννητριών. Συστήνουμε μία επιτροπή. Τα στοιχεία που σας έδειξα περίμενα 4 μήνες να έρθουν από την επιτροπή στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν ήρθαν ποτέ. Προσπάθησα επικοδομητικά με προτάσεις να βοηθήσω το έργο της επιτροπής. Έχω διακρίνει μια αδράνεια στην επιτροπή αυτή. Δέχομαι ότι μπορεί να υπήρχαν κάποιες δυσκολίες συγκρότησής της. Επειδή ο πρόεδρος της επιτροπής τυχαίνει να είναι και αντιδήμαρχος ψηφιακής πολιτικής, η έννοια του χώρου πια στον 21ο αιώνα έχει αλλάξει. Υπάρχει τηλεδιάσκεψη. Θεωρούσα ότι θα μπορούσαν, αν το θέλανε, να βρουν χρόνο, τόπο και να συνεδριάσουν. Πάμε στη σύγκληση του Συμβουλίου. Εμείς ως παράταξη προκαλέσαμε έκτακτο συμβούλιο για το θέμα αυτό που κλιμακωνόταν στα άλλα νησιά. Η Δημοτική Αρχή έκρινε σκόπιμο το θέμα αυτό να συζητηθεί μαζί με άλλα 30 σε τακτικό συμβούλιο, οπότε δεν έγινε έκτακτο. Γίνεται λοιπόν το συμβούλιο και πάω στην πρόταση του Συμβουλίου. Την επόμενη μέρα ο Δήμαρχος θα πήγαινε στο Περιφερειακό Συμβούλιο στη Σύρο, οπότε εμείς ως Συμβούλιο Τακτικό έπρεπε να καταλήξουμε σε ένα πόρισμα. Δεν υπήρχε κάτι έτοιμο από ό,τι κατάλαβα. Πάλι η δική μας παράταξη ήταν που έδωσε ένα ψήφισμα για να μπορέσουμε όλοι με ομοψυχία πολιτική, με ομοφωνία, να μπορούμε να υπερασπιστούμε μια θέση την οποία την κόμισε, θεωρώ, ο Δήμαρχος στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Τα μηνύματα συμπαράστασης. Οι δύο δημοτικές παρατάξεις που έχουμε αναλάβει την πρωτοβουλία εξέδωσαν μηνύματα συμπαράστασης στον αγώνα της Τίνου. Η Δημοτική Αρχή δεν είδα να κάνει κάτι. Συμπεράσματα Επιτροπής Περιφερειακού. Θα περίμενα, επειδή κατάφερε και συγκλήθηκε η Επιτροπή των Ανεμογεννητριών και επειδή υπήρξε και η εξέλιξη με τα πορίσματα του Περιφερειακού Συμβουλίου, θα περίμενα ως σύμβουλος να συγκληθεί ένα συμβούλιο έκτακτο για αυτό το μείζον θέμα και να συζητηθούν αυτά τα συμπεράσματα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν έγινε ούτε αυτό. Για την εκδήλωση με τους επενδυτές, χαιρετίζω την πρωτοβουλία. Αυτή είναι η άγρια μορφιά της δημοκρατίας, να μιλάμε με όλες τις πλευρές. Έχω έναν ενδιασμό σε σχέση με το timing. Θεωρώ ότι ο πολιτικός χρόνος έχει τη σημασία του. Ξέρω ότι αυτή η πρωτοβουλία από την ΑΕΛΑ και την ΚΙΝΙΣΕΠ ήταν για 3 Οκτώβρη. Δεν έγινε για κάποιους λόγους. Στο σημείο αυτό που τα άλλα νησιά κλιμακώνουν ένα αγώνα, εμείς να ακούμε τους απονδυτές με τα συμπεράσματα που μας είπαν, το θεώρησα λίγο πολιτικά άστοχο. Και τέλος, και αυτό είναι σημαντικό και καλό πάλι για άλλη μια φορά ενθαρρύνω τη Δημοτική Αρχή, υπάρχει μια ανοιχτή διαβούλευση λοιπόν μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου για τον αιωλικό σταθμό στην ακτίνα Λαχωνίας, είναι το λεγόμενο Φραγκάκι 2. Είναι ανοιχτή διαβούλευση, καλό όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουμε προτάσεις, γιατί σίγουρα θα έρθει σύντομα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να γνωμοδοτήσουμε. Και για να μην σας κουράσω,
θα ήθελα να πω και κάποιες προτάσεις, δηλαδή από την πλευρά μου, έτσι όπως το σκέφτηκα. Η μία είναι μια σύσταση επιτροπής μαζί με τα άλλα νησιά. Θεωρώ πολύ σημαντικό να κάνουμε έναν αγώνα κοινό. Το δεύτερο είναι τα ένδυκα μέσα. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Να σας πω το εξής. Εμείς ως Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, στοιχηθήκαμε στην απόφαση της περιφέρειας για αναστολή των αιωλικών σταθμών, τις εργασίες εννοώ. Αυτό όμως είναι μια πολιτική απόφαση που δεν παράγει και νομικά αποτελέσματα, έτσι. Οπότε αυτό που θα μπορούσε να γίνει, αν μας ενδιαφέρει, είναι να μετατρέψουμε αυτή την πολιτική απόφαση σε νομική. Και η μεγάλη διαφορά με την Τίνο, να ξέρετε, είναι ότι η Τίνος έχει προσβάλει νομικά όλους τους αιωλικούς σταθμούς πάνω στο νησί. Η Άνδρος έχει προσβάλει μόνο τους σταθμούς του Κοπελούζου. Και αυτό το έχει κάνει γιατί είναι μία προσβολή μαζί με 4 άλλα νησιά. Άρα λοιπόν όλοι οι σταθμοί που αναφέραμε δεν έχουν προσβληθεί νομικά. Τώρα το πρόγραμμα LIFE. Το πρόγραμμα LIFE είναι πολύ σημαντικό εργαλείο, παράγει νομικά αποτελέσματα. Υπάρχει μια εκκρεμότητα, από ό,τι θυμάμαι, είχα διαβάσει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τη Ράχη Ξηροκόμπη που γνωμοδότησε αρνητικά για την ορνηθολογική εταιρεία. Αλλά εκεί τι είπε, μέμφεται το ίδιο το κράτος που δεν έχει θεσπίσει το προεδρικό διάταγμα για το πρόγραμμα LIFE, το οποίο μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ και να αποτελέσει ένα επίσης νομικό εργαλείο σε σχέση με τους επιπλέον περιορισμούς που θέλουμε να θέσουμε. Μετά είναι το ενεργειακό αποτύπωμα και το ενεργειακό μείγμα που θέλουμε ως νησί. Γιατί το λέω αυτό, είμαστε ένας Δήμος ενεργοβόρος, να το ξέρετε. Μπορώ να σας πω ότι τα ρολόγια του Δήμου Άνδρου είναι πάνω από 500 της ΔΕΗ. Υπάρχει μάλιστα ένα ρολόι το οποίο είναι στη Σέριφο και ανήκει στο Δήμο Άνδρου. Καλό είναι να γίνει μια καταγραφή. Και το ενεργειακό μείγμα που θέλουμε είναι, έχω ξαναενθαρρύνει τον κύριο Λοτσάρη, να κάνουμε, θεωρώ, ένα μείγμα ηλιακής, αιωλικής και των επιμέρους άλλων εναλλακτικών μορφών ενέργειας. Μετά, κάποιες άλλες μικρές επιμέρους προτάσεις είναι να αναδείξουμε επιτέλους το φυσικό πλούτο του νησιού μας. Γιατί δεν είμαστε απλά ένα κυκλάδο νήσι, είμαστε ένα ιδιαίτερο κυκλάδο νήσι. Διαθέτουμε, για παράδειγμα, το υψηλότερο οικισμό Κυκλάδας. Είναι η Βουρκωτή, στα 620 μέτρα. Έχουμε και άλλα χωριά πάνω από 500 μέτρα. Είναι το Μέσα Βουνί, η Κατακαλέ, η Νιάρνη κτλ. Έχουμε 8 χιλιόμετρα πλατανόδασος στο ποταμό Άχλα. Το έλος του ποταμού Άχλα είναι ο νούμερο ένα προστατευμένος υδροβιότοπος του Νοτιού Αιγαίου. Έχουμε τη Γερολίμνη. Πρέπει να φτιάξουμε ένα βίντεο, να φτιάξουμε ένα φάκελο, να πάμε στο Υπουργείο, να πούμε το νησί μας είναι αυτό. Οπότε όσοι σχεδιασμοί επί χάρτου γίνονται από το Υπουργείο, να καταλάβουν σε ποιο νησί γίνονται. Μετά είναι η συλλογή στοιχείων από τους κατοίκους και τους επισκέπτες, να βάλουμε ερωτηματολόγια. Και για τους κατοίκους τι θέλουμε και για τους επισκέπτες. Έρχονται οι επισκέπτες Μάιο με Σεπτέμβριο. Να μας πούνε λοιπόν σε ένα ερωτηματολόγιο, θεωρούν ότι η ανεμογεννήτρηση υποβαθμίζει το τουριστικό προϊόν. Να ξέρουμε τη γνώμη τους. Γιατί θεωρώ ότι σε κάθε διαπραγμάτευση που πρέπει να κάνουμε, πρέπει να πάμε σοβαρά, πρέπει να πάμε με στοιχεία. Αν θέλουμε να κομίσουμε μια αντιπρόταση, πρέπει να γίνει με δεδομένα και τη μέγιστη δυνατή συνένεση. Ανάλυση κόστους ωφέλειας είναι ένα άλλο θέμα. Ενθαρρύνω πάλι τον Δήμαρχο. Δεν ξέρουμε τα ωφέλη του νησιού. Δηλαδή, κάθε αιωλικός σταθμός έχει οικονομοτεχνικά στοιχεία για τα κέρδη τα δικά του. Δεν ξέρουμε πραγματικά συνολικά ποια θα είναι τα ωφέλη του νησιού. Δηλαδή, αν πούμε ότι βάζουμε 5 ή καμία ή 2 ή 3, ξέρουμε αυτό τι επιπλέον πηγή εισοδήματος αποτελεί για το νησί. Και απ' την άλλη, από την πλευρά του κόστους, τι επίδραση θα έχει στην τουριστική οικονομία μας. Και να μιλήσουμε και με τη γλώσσα των επενδυτών. Η ανάπτυξη των αιωλικών σταθμών θα έχει επίδραση σε δυνητικές, εν δυνάμει επενδυτικές δραστηριότητες που θα γίνονταν στο νησί, αν δεν γίνονταν οι ανεμογεννήτριες. Είναι σημαντικό να έχουμε μια cost-benefit ανάλυση. Και το τέλος, εγώ προτείνω ότι, επειδή δεν μπορούμε να μιλάμε μόνοι μας που έχουμε τη γνωμοδοτική αρμοδιότητα, πρέπει να μιλήσουμε με ανθρώπους που έχουν την αποφασιστική αρμοδιότητα για να γίνει μια εκδήλωση με βουλευτές και κυβέρνηση. Σας κούρασα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πραγματικά. Πάμε σε μια διαπραγμάτευση. Η διαπραγματεύση στη γλώσσα της διπλωματίας είναι ένα παίγνιο θετικού αθροίσματος. Πάμε σε μια κατάσταση win-win. Για να ισχυροποιήσουμε τη θέση μας, πρέπει να έχουμε δεδομένα, όπως είπα. Πιστέψτε το. Αξίζει να διαμαρτυρηθούμε ειρηνικά και θεσμικά, αξίζει να συνδιαμορφώσουμε το μέλλον μας, αξίζει να διαπραγματευτούμε. Εγώ το πιστεύω βαθιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας σήμερα, για αυτή που για μας τη θεωρούμε πάρα πολύ σημαντική παρουσία. Όχι, όπως υπόθηκε προηγουμένως, για να
κάνουμε μια άλλη συνάντηση, αλλά κυρίως με αίσθημα ευθύνης, πολύ μεγάλη ευθύνης, να πάρουμε σημαντικές αποφάσεις για τον τόπο. Πλέον έχει τελειώσει ο χρόνος και η ώρα των διαπιστώσεων, πρέπει να κάνουμε δράσεις. Πρέπει να συνταχθούμε κι εμείς με τα άλλα νησιά, να συνταχθούμε και στο νομικό και στο κοινωνικό τους αγώνα. Ήταν κάτι το οποίο δυστυχώς, και αυτός είναι ο λόγος που η αντιπολίτευση, και βέβαια και αυτός είναι και ο ρόλος της, έτσι, ήταν κάτι το οποίο αναγκαστήκαμε να το κάνουμε, περιμέναμε να το κάνει η Δημοτική Αρχή. Δυστυχώς δεν το έκανε με τον τρόπο που εμείς περιμέναμε. Παρατηρήσαμε μια αδράνεια, υπόθηκε προηγουμένως και για την Επιτροπή, η οποία ουσιαστικά έτσι όπως κατέληξε αυτοακυρώθηκε στην πράξη, διότι η μόνη συνάντηση που έγινε ύστερα από πολλές πιέσεις και οκλήσεις και από το αίτημα που υποβάλαμε ως Δημοτική Παράταξη στους άνδρες της ζωής μας για έκτατη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, για πρώτη φορά μετά από 4 μήνες συγκλήθηκε. Δεν έχουμε πάρει ακόμα ούτε τι συζητήσαμε, ούτε τι αποφασίστηκε, ούτε τα πρακτικά, και κυρίως τέθηκαν από την αρχή, από τον Οκτώβριο, γιατί δεν έχει σημασία να μιλάμε για την ιστορία και για το παρελθόν, τέθηκαν θέματα όπως το να έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη πληροφόρηση, ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση, ποιες είναι οι αιτήσεις, τι έχει ο Δήμος, έχει ένα αρχείο, παρακολουθεί τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε όσα υλικά πάρκα έχουν πάρει ΑΕΠΟ. Δεν πήραμε καμία απάντηση, δεν έχουμε καμία πληροφόρηση. Άρα είχαμε μια επιτροπή που αυτό ακυρώθηκε και θριαλίδα αποτέλεσε η πρόσφατη συνάντηση, η οποία πραγματικά, παρόλο ότι κάποιος γνωστός δημοσιογράφος και φίλος της αλήθειας με αποκάλεσε και άφωνο, δεν μας δόθηκε και ο λόγο, αλλά δεν είχε καμία σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι εγώ δεν κατάλαβα αυτό το συμπεθεριό με τους επενδυτές. Δηλαδή, κάναμε μία συνάντηση, μίλησε προηγουμένως ο Σπύρος και είδε ποια είναι η κατάσταση και το τι πρόκειται να γίνει, γιατί κανένας ακόμα δεν έχει συνειδητοποιήσει ποιο είναι το μέγεθος της παρέμβασης και ποιες είναι οι επιπτώσεις. Και δηλαδή κάναμε ένα συμπεριφερειακό με επενδυτές για να τους δώσουμε και όχι να πάρουμε. Αυτή είναι μια, πραγματικά για μένα δεν την κατάλαβα αυτή τη συνάντηση εκ προημίου, και αυτό ήταν και ο λόγος όταν ο Δήμαρχος ήρθε στην Επιτροπή. Εγώ προσωπικά δεν δέχτηκα να γίνει μια τέτοια συνάντηση. Νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε όλοι μαζί, να πάμε όλοι μαζί. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο. Δήμαρχε, σε καλούμε και πραγματικά δεν είμαστε απέναντί σου. Σε καλούμε στο φως να λειτουργήσουμε και κυρίως να αναλάβουμε πλέον δράση. Δεν μπορεί να είμαστε απομονωμένοι από τα άλλα νησιά, ένας μικρός τόπος, και να αυτονεργούμε και να αυτοσχεδιάζουμε. Και βέβαια είδαμε και το αποτέλεσμα, έτσι, στην πράξη, δηλαδή αυτά που μας είπανε, μόνο που δεν μας έφτιασαν κατάμετρα. Εγώ αυτό κατάλαβα, δεν κατάλαβα κάτι άλλο. Δηλαδή, μέχρι που μας είπαν ότι τη μηδαμινή αξία των φρυγάνων, μας είπαν για νεμοτουρισμό, μας είπαν διάφορα πράγματα δηλαδή. Αλλά δεν άκουσα κάτι άλλο, όπως έλεγα και προηγουμένως, ότι αν έχουμε συμπεθεριό, στο συμπεθεριό και ο ένας δίνει και ο άλλος. Δεν άκουσα να δώσω κάτι άλλο, μόνο για να πάρουν. Και στην ουσία τους είπαμε, εμέσως πλην σαφώς, ότι άρα είσαστε νόμιμοι και όσοι είσαστε νόμιμοι να προχωρήσουμε. Δηλαδή, έχουμε μια απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, έχουμε μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ομόφωνες, ότι να διακοπτούν οι εργασίες μέχρι να αποφασιστεί, μέχρι εν όψη του νέου χωροταξικού. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τι λέμε για το νέο χωροταξικό? Ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η νησιωτικότητα και κυρίως να ληφθούν υπόψη τοπικές κοινωνίες. Δηλαδή ότι οτιδήποτε γίνει από εδώ και στο εξής θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, και βέβαια να έχουμε μία πρόταση. Δήμαρχε, μέχρι στιγμής ξεκινήσατε να κάνετε ένα χωροταξικό στην αρχή που είσαστε ως έπαρχος. Δυστυχώς καλή η πρωτοβουλία, αλλά έμεινε μόνο σε πρωτοβουλία σαν πρώτο αυτό. Δεν έχουμε χωροταξικό, δεν ξέρουμε τι χρήση γης έχουμε, ποιος είναι ο αναπτυξιακός μας προγραμματισμός ακόμα και τώρα. Δηλαδή, συζητάμε αυτή τη στιγμή
Κάνουμε μια συζήτηση, άλλοι είναι υπέρ, άλλοι είναι κατά, χωρίς στην πράξη, ως Δημοτική Αρχή, αλλά και εμείς ως Δημοτικό Συμβούλιο, σας ρωτήσαμε και πάρα πολλές φορές, να μην ξέρουμε ακριβώς τι θέλουμε. Τι θέλουμε στην πραγματικότητα. Δεν έχω πάρει ποτέ απάντηση για αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Και βέβαια, χωρίς κανένας να μπορεί να πει, γιατί πραγματικά τα νέα δεδομένα, η αιωλική, η ενέργεια, αλλά και οι διάφορες άλλες μορφές, ήπιες μορφές ενέργειας, είναι ένα πράγμα που ουσιαστικά δεν μπορούμε εμείς να πούμε όχι. Είναι κάτι που μεταβαίνει και θα γίνει και στα επόμενα χρόνια. Είμαστε σε μία μετάβαση, δεν μπορούμε να πούμε όχι, αλλά αυτό δεν πρόκειται σε καμιά περίπτωση και αυτή είναι η πολύ μεγάλη ευθύνη που έχουμε όλοι, όλοι που είμαστε εδώ και δεν φτάνει μόνο ούτε το Δημοτικό Συμβούλιο, ούτε η αντιπολίτευση, ούτε και ο Δήμαρχος. Χρειάζεται όλος ο κόσμος να πάμε όλοι μαζί, έτσι ώστε πραγματικά αυτή τη μεγάλη ιστορική πρόκληση που έχει ο τόπος, που εγώ για μένα από όσα προβλήματα αντιμετωπίζεις, Δήμαρχε, που πραγματικά δεν είναι λίγα, αυτό για μένα είναι το μεγαλύτερο, να πάμε όλοι μαζί με συνένεση και πραγματικά με συνεργασία, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε τις λιγότερες επιπτώσεις και αυτό που είπε ο Σπύρος ως κόστος ωφέλειας και τη μεγαλύτερη ωφέλεια. Για το χωροταξικό που είπα ότι δεν έχουμε χωροταξικό και δεν έχουμε, είπαμε και στην Επιτροπή, γιατί εγώ συμμετέχω σε αυτή την Επιτροπή, η οποία, όπως είπα, είναι μια Επιτροπή που πρέπει να πιέζουμε για να συνέλθει. Είπαμε ότι έπρεπε να γίνει μια μελέτη, μια πρόταση, μια επιστημονική πρόταση, να δούμε αν αυτός ο τόπος, ναι, δεν μπορεί να εξαιρεθεί, θα πρέπει να συμμετέχει. Αλλά πώς θα συμμετέχει, κυρίως χωρίς να έχει άλλες περιπτώσεις και κυρίως να είναι εις βάρος των άλλων παραγωγικών δράσεων και κυρίως το τοπίο, ένα τοπίο που διαμορφώθηκε στο διάβα χιλιάδων χρόνων. Ένας τόπος ο οποίος ανέπτυξε ένα πάρα πολύ πολύ μεγάλο πολιτισμό, να κάνουμε ένα σωρό άλλα προγράμματα, όπως είπαμε και το live και όλα αυτά, να φτιάξουμε αναβαθμίδες και ξαφνικά όλα αυτά να μην είμαστε σε θέση εμείς ως γενιά να μπορέσουμε να τα προστατεύσουμε. Άρα είναι σημαντική για μένα αυτή η πρόκληση. Δεν θέλω να κουράσω και να συζήσω, θέλω να πω μόνο μια παρατήρηση ότι οι νομικές προσφυγές που αφορούν τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για χωροθέτηση αιωλικών πάρκων, ξέρετε ότι από τους επενδυτές, τους οποίους εμείς τους καλέσαμε, τους υπεθέρους, είτε αναβάλλονται με πρωτοβουλία των επενδυτών, είτε και θα αναβάλλονται επαόριστο, είτε θα εκδικάζονται και θα κερδίζονται από τους επενδυτές. Αυτή είναι η πραγματική κατάσταση, για να ξέρουμε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Και ένα δεύτερο, ότι η αλλαγή χωροθέτησης ενός αιωλικού πάρκου, επειδή υπόθηκε και αυτό στην προηγούμενη συνάντηση, ακούσαμε πράγματα δηλαδή απίστευτα για αλλαγή χωροθέτησης. Η αλλαγή χωροθέτησης ενός αιωλικού πάρκου είναι μια διαδικασία χρονοβόρα και κοστοβόρα, που στην ουσία ξεκινά τη διαδικασία από την αρχή. Και είναι, φυσικό να προσκρούει σε διάφορες νομικές, οικονομικές δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει οι επενδυτές, όπως είναι οι μισθώσεις αγροδεματικών, δάνεια από τράπεζες και άλλα, και επομένως οικειοθελώς. Δεν θεωρώ ότι θα υπάρξει κανένας επενδυτής ούτε να μετακινηθεί, ούτε να πάει παραπέρα. Άρα η συζήτηση που έγινε προχθές, Δήμαρχε, νομίζω, κατά τη γνώμη τη δικιά μου, την ταπεινή, ήταν τελείως άκερη. Με άλλα λόγια, αυτό που έχει μεγάλη σημασία, ότι οι όποιες δεσμεύσεις και υποχρεώσεις που μπορούν να υποβληθούν στους επενδυτές, μπορεί να το κάνει η συντεταγμένη πολιτεία. Μόνο αυτή και όχι κανένας άλλος που του λέει φύγε από εδώ και πήγαινε εκεί πέρα ή πήγαινε αλλού. Δηλαδή είναι σαν να ο διπλανός μου να έχει άδεια γιατί του λέω εγώ φύγε, εσύ πήγαινε παραπέρα και πήγαινε σε ένα άλλο μέρος. Δεν είναι αυτή η συζήτηση. Άρα λοιπόν, και τώρα έστω και την τελευταία στιγμή για να καταλήξω στις προτάσεις, ούτε η αντιπολίτευση μόνη της μπορεί να πετύχει τον επιδιωκόμενο στόχο, ούτε η Δημοτική Αρχή δια του Δημάρχου μόνη της. Χρειάζονται όλοι, όλη η κοινωνία, όλοι μαζί. Η πρόκληση είναι πάρα πολύ μεγάλη, το πρόβλημα είναι τεράστιο. Χρειαζόμαστε και όλους τους ανδριώτες της Διασποράς, έτσι ώστε όλοι μαζί, και χρειαζόμαστε να ενώσουμε και τις δυνάμεις μας με όλα τα άλλα νησιά. Και καταλήγω σε προτάσεις, αν χρειαστεί θα επανέλθω,
υπόθησαν, περίπου συγκλίνουμε σε αυτές τις προτάσεις και νομίζω ότι θα συμφωνήσει και ο Δήμαρχος και οι σύμβουλοι της συμπολίτευσης στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να βάλουμε όλα αυτά τα θέματα, είναι εξαιρετικά σημαντικό και να το συζητήσουμε. Και πολύ γρήγορα λέω τις προτάσεις μου, όπως είναι η ενημέρωση των πολιτών, η οποία ακόμα και τώρα, δεν, παρόλο ότι έχουν γίνει πάρα πολλές τέτοιες ημερίδες ενημερωτικές και πληροφοριακές, ακόμα είμαστε σε ένα επίπεδο που δεν ξέρουμε. Είδατε τι σας έδειξε ο Σπύρος, τι σημαίνει πάνω από τον Γάβριο και πάνω από τον Πατσί, ποια θα είναι η παρέμβαση στο τοπίο. Να δούμε το θέμα της νομικής προσφυγής. Δήμαρχε, δεν είναι μόνο δικό σου θέμα, έρχεται και από παλιά, προφανώς δεν τα φορτώνουμε σε όλα, αλλά εσύ έχεις δυστυχώς την ιστορική ευθύνη. Πρέπει να κάνουμε νομική, να προσφύγουμε νομικά για όλες τις αδειοδοτήσεις. Δυστυχώς έγινε μόνο με τον Κοπελούζο, για το οποίο συρθήκαμε από τα άλλα νησιά. Εάν δεν είχαμε συρθεί από τα άλλα νησιά, δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι θα είχαμε κάνει και τον Κοπελούζο. Λοιπόν, χρειαζόμαστε οπωσδήποτε και εμείς θα το ζητήσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο να τεθεί θέμα νομικής συνδρομής με ειδικό γραφείο, όχι οποιονδήποτε δήμαρχε, όπου θα μας παρέχει τις απαραίτητες συμβουλές, ώστε σε κάθε περίπτωση, ανάλογα την περίπτωση, να προσφύγουμε με ένδυκα μέσα, έτσι ώστε και να μπορούμε και να συντεχθούμε και με την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, έτσι ώστε να κερδίσουμε χρόνο εν ώψη του νέου χωροταξικού. Και βέβαια δεν το συζητώ για την υλοποίηση της Περιφέρειας και του Δημοτικού Συμβουλίου και από τα άλλα νησιά. Εγώ μίλησα και με τα άλλα νησιά με αφορμή αυτό την τελευταία εβδομάδα. Όλοι συμφωνούν ότι είναι απαραίτητο, πολύ σημαντικό να υπάρξει μια πρωτοβουλία, έτσι ώστε όλα τα νησιά να ενώσουν τις δυνάμεις τους με μια κοινή επιτροπή. Και με δεδομένο ότι εμείς το έχουμε ζητήσει και στην προηγούμενη αυτή επιτροπή, κύριε Γιαννίση, το ζητήσαμε, με δεδομένο ότι η Άνδρος είναι στο μάτι του Κυκλώνα και ξέρετε στα νησιά τα άλλα υπάρχει μια αγωνιστικότητα πολύ μεγάλη, εάν εμείς δεν συμμετέχουμε και δεν πάρουμε τις πρωτοβουλίες, φοβούμε ότι θα γίνουμε το μαλακό υπογάστριο γενικότερα της νησιώτικης περιοχής. Το απέφχομαι, δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Και εκτός από αυτό θα ήθελα να πω για την συνάντηση για την Αθήνα, τη θεωρώ απαραίτητη να γίνει. Πρέπει να ενημερωθούν και όλοι οι άλλοι αγριώτες και κυρίως να είναι μια ανοιχτή συνάντηση έτσι ώστε να μπορούν να συμμετέχουν και όλα τα νησιά. Προφανώς θα πρέπει να υπάρξει συζήτηση με το αρμόδιο Υπουργείο από μια επιτροπή που θεωρούμε ότι πρέπει να είναι μια συντονισμένη επιτροπή η οποία θα οριστεί από το Δημοτικό Συμβουλίο με ανθρώπους οι οποίοι θα θέλουν πραγματικά να ασχοληθούν με αυτό το θέμα και να προσφέρουν και να λάβουν δράση. Ευτυχώς η δικιά μας κοινωνία διαθέτει εξαιρετικούς ανθρώπους. Δήμαρχε, το σημαντικό είναι να τους αξιοποιήσουμε και να τους δώσουμε τη δυνατότητα να κάνουν αυτό που όλοι θέλουμε για τον τόπο. Και βέβαια, συμφωνώ για μια μορφή κινητοποίηση, είναι κάτι που πρέπει να το συζητήσουμε, δεν ξέρω ποια μέρα θα είναι, και να δούμε και τη συνέχεια. Εμείς δεν μπορεί να είμαστε, οι άνθρωποι δεν μπορεί να είναι ουραγός των εξελίξεων. Ξέρετε ότι με το νέο ΣΕΚ το δηλώσανε ο πρόεδρος όλων των επενδυτών, δηλαδή το σωματείο που φτιάχνανε ανεμογεννήτες, είπαν ότι οι άνδρες και η Εύβοια, εμέσως πλησαφώς, επειδή έχουμε αιωλικό δυναμικό, όχι λέει μόνο θα πρέπει να καλύψουν το σημερινό στόχο του παλιού ΕΣΕΚ, ξέρετε το καινούριο ΕΣΕΚ που έρχεται, μάλλον το καινούριο χωροταξικό, εάν δεν έχουμε υψηλά τα ανακλαστικά, θα διπλασιάσει ακριβώς αυτό και ενδεχόμενα να ζητήσει, πέρα από τις fast track διαδικασίες, δηλαδή μέσα σε 6 μήνες θα έχουν ολοκληρωθεί οι αδειοδοτήσεις, αλλά πέρα από αυτό, πολύ φοβούμαι, επειδή ζητάνε, είναι σαν το φιλέτο οι άνδρες, να ζητάνε και ακόμα επέκταση και του συντελεστή αυτός που υπάρχει το 53. Άρα χρειάζεται πολύ ψηλά τα ανακλαστικά, επαναλαμβάνω, κανένας δεν περισσεύει, πρέπει να πάμε όλοι μαζί, δημοτική αρχή, αντιπολίτευση, οι κοινωνικοί φορείς, όλοι οι ομάδες οι οποίες αγωνίζονται
αυτή τη στιγμή οι διάφορες επιτροπές οι οποίες σχηματιστεί, όλοι δεν περισσεύει κανένα στην προσπάθεια. Και κλείνω, ήθελα έτσι να κλείσω με κάποιους στίχους του Νίκου Καζαντζάκη από την Ασκητική που λέει σε μια αποστροφή «Να αγαπάς την ευθύνη». Να λες εγώ έχω χρέος να σώσει τις γης, αν δεν σωθεί εγώ φταίω. Και νομίζω η ιστορική ευκαιρία, εμείς ως αντιπολίτευση και ως ελάχιστη αντιπολίτευση, αυτή την ευθύνη την αναλαμβάνουμε. Να είστε καλά. Δεν έχω ετοιμάσει κάποιο PowerPoint, γιατί είμαι σε μία διαδικασία, τελευταία, όταν μιλάω σε ανομοιογενές κοινό, να μιλάω ελεύθερα. Έτσι ώστε να μην είναι τόσο στοχευμένος ο λόγος μου με βάση την ομιλία μου, αλλά βλέποντας εσάς πού βρίσκεται ένα ενδιαφέρον να εστιάσω περισσότερο. Λοιπόν, και όπως είπα, υπάρχει μία ιατρική μελέτη που καθορίζει στην ουσία την ενεργητικότητα του μυαλού όταν μιλάς όρθιος. Το ίδιο κάνουμε και στο Πανεπιστήμιο. Είμαι καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Πατρών. Είχα την τύχη να βρεθώ στο νησί σας, το οποίο το αγάπησα πραγματικά το καλοκαίρι. Είχα ξανάρθει πριν από πολλά χρόνια, αλλά δεν είχα την ίδια εμπειρία. Γνώρισα αρκετό κόσμο στην Άνδρο. Μελέτησα το νησί και ξεκίνησα να αρθογραφώ με βάση κάποια ενεργητικότητα που υπήρχε για τα σκουπίδια, κύριε Ρουσούρ. Καταρχάς, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ, μοναδική μικρή στο κοινό. Σε παρατηρώ και ελπίζω να μην έχεις κουραστεί. Να χαιρετήσω τον Δήμαρχο ως θεσμικό όργανο της περιοχής. Να ευχαριστήσω τον κύριο Καπάκη για την πρόσκληση που βρέθηκα στην Άνδρο να σας μιλήσω και να συζητήσω πρώτα απ' όλα σε σχέση με την προηγούμενη Κυριακή που έγινε μία συζήτηση με τους επενδυτές. Την άλλη Πέμπτη και την άλλη Παρασκευή, επειδή οι επενδυτές δεν είναι εχθροί μας, με βάση αυτούς θα προχωρήσουμε στην ανάπτυξη του τόπου. Φυσικά έχουν τη δική τους ατζέντα. Όπως αντίστοιχα και τα κόμματα, ή οι δήμαρχοι ή οι περιφερειάρχες έχουν επίσης τη δική τους ατζέντα. Αυτό λοιπόν που θέλουμε να κάνουμε εμείς ως επιστήμονες και με βάση την επιστήμη και την τεχνολογία να πείσουμε τους πολίτες, να εκπαιδεύσουμε τους νέους και να κινηθούμε σε έναν άξονα βιώσιμης ανάπτυξης είναι να συνεργαστούμε με τους επενδυτές. Άρα λοιπόν εγώ ξεκινάω προσωπικά και ως πρόεδρος του Κέντρου Βιώσιμης Ανάπτυξης Υλικών και Ενέργειας μία σειρά επαφών που έχει ξεκινήσει από το καλοκαίρι ούτως ή άλλως μέσω των συνεδρίων που με καλούν και μιλάω, αλλά πηγαίνοντας και στο Υπουργείο Ενέργειας, συζητώντας με την κυρία Σδούκου πάνω στην ηλεκτροκίνηση, τους όθησα να επενδύσουν στα νησιά για την ηλεκτροκίνηση. Και συζητούσαμε αρκετά με τους επιστημονικούς συμβούλους. Αυτό που θέλω να σας μεταφέρω λοιπόν είναι ότι την άλλη Πέμπτη Παρασκευή μιλάμε την Τέρνα. Υπεύθυνη είναι μια κυρία Στέλλα Ζαχαριά, η οποία έχει κλείσει ένα ραντεβού γιατί τους ενδιαφέρει μια τεχνολογία που μπορεί για πολλούς να μην είναι γνώριμη. Είναι τεχνολογίες υδρογόνου. Εντάσσονται στη ΣΑΠΕ. Τις γνωρίζει ο κόσμος. Η Γερμανία αυτή τη στιγμή είναι μέσα σε αρκετές χώρες μαζί με την Αυστραλία, τον Καναδά, τη Δανία και άλλες που δεν είναι ίδιες με την Ελλάδα, αλλά επενδύουν στις τεχνολογίες υδρογόνου. Είναι αυτό που λέμε εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Θα σας μιλήσω για διάφορα θέματα και από εκεί και πέρα εσείς θα αποφασίσετε, γιατί ο τόπος σας είναι το σπίτι σας. Δεν θα έρθω εγώ να σας πω τι θέλετε, τι δεν θέλετε. Θα σας δώσω τα δεδομένα και, ξέρετε, μπορεί και εγώ να γίνω πολίτης της Άνδρου. Αλλά αυτή τη στιγμή εγώ θα σας δώσω δεδομένα. Οι ανεμογεννήτριες αλλάζουν το μικροκλίμα. Εσείς θέλετε να αλλάξετε το μικροκλίμα σας? Οι ανεμογεννήτριες, γιατί προσπαθούν οι επενδυτές που τόσο μένεστε εναντίον τους να βάλουν ανεμογεννήτριες? Είναι το πιο εύκολο. Είναι το πιο γνωστό. Εάν πάμε και τους πούμε που θα πάμε και έχουν ήδη ξεκινήσει οι διεργασίες, π.χ. στη διαβούλευση για το ΕΣΕΚ και για τα προηγούμενα που σχετίζονταν με τη ΔΕΗ, ανανεώσιμες, υπέβαλα αιτήσεις, όπως έκανε και ο αγαπητός Σπύρος, που μπράβο του για την ομιλία του και που μας έδειξε αυτές τις φωτορεαλιστικές φωτογραφίες που χαλούν το οπτικό περιβάλλον. Γιατί τα νησιά, αυτό είναι πρωτογενώς.
Είναι μια οπτική ομορφιά. Και μετά πάμε στην ουσιαστική διαχείριση της ενέργειας, των αποβλήτων. Δηλαδή, λύσαμε το θέμα της κυκλικής οικονομίας στο νησί, στα νησιά του Αιγαίου, στα νησιά του Ιωνίου και ξαφνικά λένε, αν φέρουμε ανεμογεννήτες για να πουλάμε ρεύμα στην υπηρετική Ελλάδα και να έχουμε απολυτοποίηση. Ο στόχος ποιος είναι? Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Πολιτική βούληση υπάρχει εικονικά. Όχι μόνο στην Ελλάδα. Και στη Γερμανία ακόμα η πολιτική βούληση είναι πια εμέσως πλησαφώς να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο των καθαρών μορφών ενέργειας, που αν θες να φτάσεις το 2050 σε μηδενικό αποτύπωμα ρήπων, μόνο μία τεχνολογία υπάρχει που δεν έχει άνθρακα, το υδρογόνο. Αυτή τη στιγμή η εταιρεία διαχείρισης ελληνικών υδρογονανθράκων, η γνωστή ΕΔΕΗ, είναι μια παράλληλη εταιρεία του Υπουργείου Ενέργειας μαζί με τα κομμάτια της ΔΕΠΑ, της ΔΕΣΦΑ που διαχειρίζουν το φυσικό αέριο που εισάγουμε, υποτίθεται ότι θα κάνει εξόρυξη στα οικόπεδα, τα θαλάσσια, ξεκινώντας από το κατάκολο, για να έχουμε φυσικό αέριο και να πουλάμε ενέργεια στην Ευρώπη. Γιατί δεν γίνεται, αφού πάμε προς απολυτοποίηση και μας λένε ελάτε βάλτε ανεμογεννήτρες στα νησιά για να προχωρήσουμε στην απολυτοποίηση εφόσον έχετε αιωλικό δυναμικό. Το αιωλικό δυναμικό ανάμεσα στην Πάτμο και στους Λειψούς είναι εξαιρετικά υψηλό. Με ανεμογεννήτρες στη θάλασσα μπορεί να ηλεκτροδοτήσει όλα τα νησιά, όχι το δικό σας που παίρνει ενέργεια από την Κάριστο και στην ουσία δεν έχετε ρήπους στο περιβάλλον. Εκεί έχουν πετρελοκινητήρες, πετρελογεννήτριες. Και τι κάνανε στη ΔΕΗ, μέσα στην Ατούρα, επειδή ήθελαν να μεταφέρουν την πετρελογεννήτρια κάπου πιο έξω, αποχαρακτήρισαν από την Ατούρα ένα μικρό κομμάτι για να πετάνε τα πουλιά γύρω-γύρω. Έξυπνο. Είμαστε Έλληνες, ωραίοι είμαστε. Αλλά εδώ πάνω σε αυτό πρέπει να στηριχτούμε και να κατανοήσουμε τι θέλουμε. Αιωλικό δυναμικό, μάλιστα. Φυσικά, αγαπητοί επενδυτές, υπάρχουν οι εξής μορφές ενέργειας που έχουν κατανοήσει ότι πρέπει να περάσουν σε αυτό. Γι' αυτό και έχουμε συναντήσει. Αλλιώς δεν θα θέλανε να με δουν στην Τέρνα. Με το Μυτιλινέο την προηγούμενη εβδομάδα υποβάλαμε ερευνητική πρόταση στο Horizon για πλοία και αυτοκίνητα με εξελιγμένους καταλύτες χρησιμοποιώντας υδρογόνο. Ξεκινούν οι εταιρείες να γνωρίζουν. Άρα ένα σύστημα το οποίο θα χρησιμοποιούν οι εταιρείες αυτές το αιωλικό δυναμικό για τα νησιά μας, χωρίς να διαλύσουν όλο το νησί, 400-500 ανεμογεννήτρες ακούω, δεν ξέρουν καταρχάς που θέλουν να φτάσουν με τη ΣΑΠΕ, εδώ η ΔΕΗ ανανεώσιμες έχει 2%. Είναι αστείο να συζητάμε όταν η ΔΕΗ ανανεώσιμες έχει 2% πώς θα επενδύσουμε σε όλη την Ελλάδα με ανεμογεννήτριες. Ή φωτοβολταϊκά, δεν έχει διαφορά ιδιαίτερη. Απλά οι ανεμογεννήτριες όταν φτάνουν 120 μέτρα, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι και το ωραιότερο πράγμα. Εδώ που εγώ που πηγαίνω από την Θήβα μέχρι το Αγρίνιο και βλέπω όλες αυτές του Μυτιλινέου, δεν μου αρέσουν. Θα μου πεις σε εσένα δεν σου αρέσουν, σε εμάς αρέσουν. Ή στο Μυτιλινέο αρέσουν, ο οποίος κατάφερε για 3 χρόνια να μην ενεργοποιήσει τις ανεμογεννήτριες, αλλά να υπογράψει σύμβαση στην τιμή που ήθελε με τη ΔΕΔΙΕ, ώστε να πουλάει την κιλοβατόρα. Αλλά οι εποχές αλλάξαν. Λέω, υπάρχει ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο και να σας πω κάτι. Συμβούλιο, μιλάμε για το Συμβούλιο της Επικρατείας. Κάνοντας μια δυναμική συζήτηση μαζί σας και θα ήθελα να ακούσω τον Δήμαρχο, ο οποίος είναι ο άρχον της περιοχής σας και όχι μόνο, ήταν έπαρχος από ό,τι έχω διαβάσει, σωστά? Και είχε και έχει δραστηριότητα και με την κυκλική οικονομία. Είδαμε τον κύριο Κρεμλή, αγαπητός φίλος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήμουν στην εκδήλωση του κύριου Κυμπουρόπουλου για την πράσινη ανάπτυξη και θα μιλήσω τον Απρίλιο για πράσινη ανάπτυξη στις Βρυξέλλες. Δεν είμαστε εχθροί. Είμαστε όμως σε μια διαδικασία να προστατέψουμε ένα πράγμα το οποίο θα αφήσουμε στα παιδιά μας, το περιβάλλον. Οι ανεμογεννήτριες αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο αρχίζουν να γερνάνε. Άρα είναι μια τεχνολογία παλιά. Αυτά που γερνάνε τι γίνονται? Πετιώνται. Εάν γκουγκλάρετε, και το λέω με την μικρή εδώ που με καταλαβαίνει καλύτερα, είμαι σίγουρος. Λοιπόν, θα διαπιστώσετε ότι για να γίνει η ανακύκλωση των ανεμογεννητριών χρειάζεται τεράστιες εγκαταστάσεις και αρκετά μεγάλη μάζα. Ξέρετε τι θα συμβεί στο νησί σας σε 20 χρόνια. Εάν μπουν 400-500 ανεμογεννήτριες, θα πεταχθούν δίπλα στα χωράφια. Αν ζήσουν μέχρι τότε από τον αέρα που έχετε.
Αυτό θα γίνει, γιατί για να μεταφερθούν και να πάνε σε ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης που κάθε σύστημα μέσα στην ανεμογεννήτρια, δόξα τω Θεώ, έδωσε αρκετές διπλωματικές πάνω σε αυτό, για να μπορέσεις να ανακτήσεις τα μέταλλα από εκεί, όπως λένε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, valorization, δηλαδή δημιουργείς αξία σε κάτι το οποίο έχει πεθάνει και το ξαναχρησιμοποιείς, είναι εξαιρετικά κοστοβόρο. Πόσα χρήματα θα πάρει η Άνδρος τα επόμενα 20 χρόνια από όλα αυτά? Λοιπόν, εγώ θα σας δώσω άλλη κατεύθυνση χρηματοδότησης και επενδύσεων. Στην πράσινη, ελεγχόμενη χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας και του χρόνου να πάρετε ένα ωραιότατο βραβείο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της αίτησής σας, όπως πήρε άλλο ελληνικό νησί αρκετά χρόνια πριν, που οι ανεμογεννήτριες ήταν η πρωτογενής τεχνολογία, και να πάρετε 750 χιλιάρια. Έτσι. Απλά. Και να επενδύετε και να κάνετε τέτοιου είδους κινήσεις που θα είναι ανταποδυτικά για εσάς. Και να κλείσετε αύριο το καλώδιο της ΔΕΗ που σας φέρνει ενέργεια από την Κάριστο. Οι τεχνολογίες υδρογόνου είναι εφικτές να εφαρμοστούν σε κάθε νησί με διαφορετική έννοια. Ο Θωμάς, θα σας πω, πολλούνται. Πολλούνται. Αύριο θα παράξετε ενέργεια. Αφήστε με λίγο να σας ολοκληρώσω. Αφήστε με λίγο να σας ολοκληρώσω. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Ένα λεπτό. Θα έχετε... Συγγνώμη. Θα έχετε το χρόνο... Μισό λεπτό. Θα σας ολοκληρώσω το σχέδιο και θα διαπιστώσετε ότι έχω δίκιο. Υπάρχει ελληνική εταιρεία στο Μαρκόπουλο που πουλάει συστήματα χρήσης υδρογόνου για τα σπίτια σας από την Αγγλία. Έτοιμα. Δεν το γνωρίζετε, λογικό είναι. Από την άλλη μεριά έχετε τον αέρα. Η θάλασσα λοιπόν μπορεί να σας δώσει όση ενέργεια θέλετε κάθε φορά που θα σας έδινε και η ανεμογεννήτρια. Και πιο αποδοτικά, γιατί τα συστήματα είναι πολύ καλά μελετημένα, σε πολύ πιο έντονα αποφόρ από ό,τι έχετε εδώ. Ή στην Νορβηγία, ας πούμε. Όπου η Seagreen Technology με την οποία συνεργάζομαι έχει πάρει στο Cornwall της Αγγλίας, που έχει 10 και 11 αποφόρ, για να παράξει υδρογόνο και να το διοχετεύει στην Ολλανδία, στη Γαλλία, στην Ιταλία και στη Γερμανία. Οι άνθρωποι όλοι αυτοί, ο λόγος που επιλέξαν το υδρογόνο, και φυσικά με την τεχνολογία των ΑΠΕ που τις κατασκευάζουν στην Ινδία και μπορούν να τις πουλάνε πολύ πιο ακριβά στο ελληνικό κράτος, ο κύριος Θωμάς είχε μία στο συνέδριο που μίλησα για την αποθήκευση ενέργειας με τον κύριο Θοδωρή Παναγούλη, ο οποίος έχει δημοσιεύσει αρκετά άρθρα μας, πέρα από το Άνδρος Πόρταλ που μας φιλοξενεί τακτικά. Ο κύριος Παναγούλης λοιπόν, που συνεργάζεται με την κυρία Σδούκου στο Υπουργείο Ενέργειας, συζητώντας ένα πάνελ με τον κύριο Θωμά, δεν γνωρίζουν πώς πρέπει να αντιμετωπίσουν το ενεργειακό θέμα στην Ελλάδα. Συνολικά ή τοπικά. Και η συζήτηση είναι πάνω σε αυτό το επίπεδο αυτή τη στιγμή, που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να είχαμε τις δυνατότητες να το κάνουμε. Και θα απαντήσω στον αγαπητό φίλο που θεωρεί ότι δεν μπορεί να ακούει ότι να του πω ακριβώς τι συμβαίνει. Όταν και στο Ηράκλειο συμβαίνει αυτό, μπορούμε να το κάνουμε και στην Άνω. Εάν χρησιμοποιείς ένα σύστημα παραγωγής ενέργειας από κύματα, από κυματική ενέργεια, μπορείς να χρησιμοποιήσεις την ηλεκτρική ενέργεια σε έναν electrolyzer. Αυτά πουλούνται από τη Μακφή Ιτάλια, η οποία είναι μάλιστα και ένας συνάδελφός μου που έχουν βολάει προγράμματα, ο κύριος Φρανσέσκο Μασάρη, βρίσκεται στην Ξεμπέκ, όπου είναι μια εταιρεία στον Καναδά και επενδύει σε βιομάζα. Λοιπόν, και παράγουν υδρογόνο. Ο ηλεκτρολάιζερ, δηλαδή αυτός που ηλεκτρολύει το νερό και διασπά το νερό σε υδρογόνο και οξυγόνο, μετά μπορούμε να αποθηκεύσουμε το υδρογόνο και να το χρησιμοποιήσουμε είτε για καύση, είτε για ηλεκτρική ενέργεια μέσω των κυψελών καυσίμων. Αυτή είναι μια τεχνολογία ανεπτυγμένη. Γιατί τα χρησιμοποιεί η Γερμανία, τα χρησιμοποιεί η Αγγλία, τα χρησιμοποιεί η Αυστρία, τα χρησιμοποιεί η Αμερική. Επειδή εμείς δεν έχουμε εμπλακεί σε μια τέτοιου είδους πολιτική ανάπτυξη, δεν σημαίνει δεν υπάρχει. Έτσι. Είναι παρακό σημαντικό. Αύριο. Είναι χτες. Και επειδή συζητούσαμε στο ΙΕΝΕ, να σας πω. Σήμερα, τώρα, πριν από λίγο, ο κύριος Σαβαρλής είναι δημοσιογράφος του Ινστιτούτου Ενέργειας Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης. Είναι υπεύθυνος τύπου του ΙΕΝΕ.
όπου εκεί πηγαίνουν και μιλούν οι υπουργοί, οι υφυπουργοί. Στην Αθήνα είχαμε το συνέδριο το Δεκέμβριο. Λοιπόν, ο κύριος Σαβαρλής έχει γράψει αρκετά θέματα για το υδρογόνο. Με το Δημόκρητο συνεργαζόμαστε και μάλιστα ένας άνθρωπος ο οποίος ήρθε στην προηγούμενη συνάντηση που είχατε από το Δημόκρητο είναι συνάδελφος στο ίδιο Ινστιτούτο που έχω συνεργασία. Του Υπρετέα. Λοιπόν, ο λόγος που δεν έχουν δώσει οι επενδυτές σημασία σε αυτή την τεχνολογία είναι γιατί οι άνθρωποι που τις διοικούν δεν είχαν αντιληφθεί την αλλαγή της πολιτικής. Και ο Μπερλουσκόνη αποφάσισε να κλείσει όλα τα πυρηνικά εργοστάσια σε μία μέρα, με μία πολιτική απόφαση. Πάρα πολύ απλή. Έτσι λοιπόν και ο Σταθάκης έφτιαξε την ΕΔΕΗ και ο Μανιάτης μέσα σε μία μέρα, η οποία δεν έχει αποδώσει καρπούς μέχρι σήμερα. Έτσι φτιάχτηκε το χρηματιστήριο ενέργειας σε μία μέρα με έναν συνάδελφό μου από το ΠΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πειραιά, και δεν έχει θεσμοθετηθεί για το πώς την έχει ληστεί το φυσικό αέριο. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα που έχουν να λύσουν πριν να αποφασίσουν να βάλουν ανεμογεννήτριες παντού. Οι ανεμογεννήτριες είναι εξαιρετικά καλές σε μικρή κλίμακα. Εξαιρετικά καλές. Δηλαδή το να βάλετε εσείς στο σπίτι σας 5 ανεμογεννήτριες ή στο χωράφι σας, μικρές των 100 και 200 κιλοβάτ, και να ηλεκτροδοτήσετε αυτόνομα το 50 τετραγωνικό σπίτι σας και να το κάνετε μπλε. Δεν μιλάμε για πράσινη ανάπτυξη, μιλάμε για μπλε ανάπτυξη. Και να παράγετε υδρογόνο στο σπίτι σας από μια εταιρεία 2, 3, 5, 10 που έχουν αναπτυχθεί αυτή τη στιγμή σε διάφορες χώρες στην Ευρώπη. Δεν μιλάω για την Αυστρία που έχει φτιάξει δρόμο υδρογόνου 10 χρόνια πριν. Μιλάω για την Ευρώπη που πάντα ακολουθεί την Αμερική, ακολουθώντας την Αγγλία. Λοιπόν, η Αγγλία γι' αυτό βρήκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει ανοίξει τις βεντάλιες στη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή και έχει συστήματα γιατί ξέρει ότι θα κερδίσει από το θέμα της ενέργειας. Ο λόγος είναι αυτός, η ενέργεια και το περιβάλλον. Όταν θα αρχίσουν να πληρώνουν τα πλοία που έρχονται εδώ στην Άνδρο Ρήπους μετά το 2025 γιατί χρησιμοποιούν πετρέλαιο, εδώ είναι ο κύριος Βασίλης να μας πει, Αδάμης, ο οποίος δουλεύει στη CJET, την πληροφορία που μου έδωσε και χτες, που ούτως ή άλλως το γνωρίζουμε, που επενδύουν οι εταιρείες που έχουν τα μεγάλα τα πλοία σε υδρογόνο. Δεν το λέω εγώ που λέω την Άννα, αλλά το πει ο κύριος Αδάμης, που δουλεύει σε ναυτιλία. Κοιτάξτε να δείτε. Όπως λέω και στους φοιτητές μου, χωρίς να σας θεωρώ ότι σπουδάζετε μαζί μου, αν και δεν θα ήταν πρόβλημα, είμαι υπέρ της συνεχούς εκπαίδευσης του ανθρώπου και εγώ κάνω διδακτορικό σε πράσινο τουρισμό στη Μάλτα από απόσταση. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Απλά θέλω να σας δείξω ότι προσπαθώ και εγώ να μάθω πώς θα αξιοποιήσω αυτού του είδους τη γνώση πάνω σε θέματα που αφορούν τον τόπο μου. Γιατί πέραν το ότι δεν είμαι ανδρώτης, είμαι πολίτης του κόσμου όπως είστε κι εσείς. Που σημαίνει ότι τουλάχιστον δεν πρέπει να κλείνουμε τα αυτιά μας σε αλληλεπίδραση με κάτι καινούριο. Να το μάθουμε, να το αξιολογήσουμε από μόνοι μας. Και για να γίνει αυτό, όπως και ο αγαπητός Σπύρος έχει κάνει μια τεράστια προσπάθεια και ο ίδιος λέει, προσπαθώ να μάθω. Αυτό είναι προς όφελος και δικό του και των υπολείπων και των παιδιών που ακούνε μια τέτοια κίνηση. Τα παιδιά μας χρειάζονται να ενημερωθούν για όλα αυτά. Ξεκίνησα με το ΕΛΙΔΕΚ και επέβαλα δύο προγράμματα. Το ΕΛΙΔΕΚ είναι το ελληνικό ίδρυμα ερευνών που έχει φτιαχτεί με την προηγούμενη κυβέρνηση για χρηματοδότηση σε ενημέρωση για την κοινωνία. Και αυτά τα προγράμματα είναι για να έρθουμε σε επαφή με σχολεία, με τους δήμους και να ενημερώσουμε για τις νέες τεχνολογίες. Αυτό είναι το μότο. Να ενημερωθούν πρώτα απ' όλα οι πολίτες και για τη βιώσιμη ανάπτυξη και για την ενέργεια και για το περιβάλλον και με αυτόν τον τρόπο στην πράξη να περάσουμε σε εφαρμογές. Η τεχνολογία υπάρχει, το έχω ξαναπεί, αρκεί να ψάξουμε, να τη βρούμε για να την αξιοποιήσουμε σε κάτι που χρειαζόμαστε. Να μιλήσουμε για την απολιγνητοποίηση στην Κοζάνη, στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, που ο αγαπητός Περιφερειάρχης ανακοίνωσε δύο μεγάλα έργα μέσω του Λευκού Δράκου που πήρε 5 δις, για 5.000 νέες θέσεις εργασίας σε υδρογόνο. Η Πτολεμαϊδα 5 γιατί δεν πάνε να βάλουν 500 ανεμογεννήτριες στην Κοζάνη. Δεν έχει το ίδιο υλικό δυναμικό, θα μου πείτε. Ας βάλει 500 φωτοβολταϊκά.
και μάλιστα αποδίδουν περισσότερο στην Κοζάνη από ό,τι στην Κύπρο, γιατί η χαμηλή θερμοκρασία εδάφους δημιουργεί 20% περαιτέρω απόδοση στην ενεργειακή παραγωγή. Λοιπόν, όλα είναι θέμα πολιτικής απόφασης. Από εκεί και πέρα, εμείς ως άνθρωποι που θέλουμε πρωτογενώς να αφήσουμε ένα τόπο καλύτερο στα παιδιά μας, δευτερογενώς να μην καταστρέψουμε αυτά που πήραμε και τριτογενώς να αναπτύξουμε επιτέλους κάτι νέο το οποίο το εφαρμόζει άλλος κόσμος που εκ των πραγμάτων είχε και περισσότερα χρόνια στην παιδεία, έτσι. Εμείς πολύ προσπάτως ήμασταν ελεύθεροι να επενδύσουμε στην παιδεία μας. Αλλά κράτη είχαν εκατοντάδες χρόνια να χτίσουν ένα εκπαιδευτικό σύστημα αντάξιο των ανθρώπων. Και ευτυχώς όλοι φωνάζουν brain drain και brain drain. Είναι το κακό δηλαδή να υπάρχουν Έλληνες παντού. Αυτούς τους Έλληνες, και πολύ σωστά είπε ο αγαπητός φίλος Γιάννης, αυτούς τους Έλληνες της Άνδρου, όπως είπα, τους Έλληνες της Θήβας, τους Έλληνες του Αγρινίου, πρέπει να τους μαζέψουμε μέσω της δικής τους ενεργοποίησης στο εξωτερικό και να ισχυροποιήσουν τις δράσεις τους μέσα στον τόπο τους. Είναι σίγουρο ότι τον αγαπάνε. Και αν τους δινόταν ευκαιρία να εδραιωθούν εκεί που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν και ένιωθαν οικεία, η οικειότητα είναι ένα πολύ ωραίο πράγμα, κατ' εμέ, τότε θα γίνει η ανάπτυξη με γόνιμο τρόπο. Εγώ θα συγχαρώ όλους σας και σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνατε να έρθω και να σας μιλήσω. Με χαρά μου να απαντήσω σε ό,τι ερωτήσεις έχετε. Και ευτυχώς έχω τους σκληρότερους κριτές που είναι τα παιδιά στη ζωή μου από το 4 που διδάσκω στα πανεπιστήμια σε διάφορα σημεία του κόσμου. Και από εκεί και πέρα να κάνουμε πράξη στη σκέψη μας, γιατί δεν είμαι θεωρητικός. Πρώτα απ' όλα είμαι ένας άνθρωπος φυσικός. Και αυτό το αξιοποιώ με βάση το πέρασμά μου από τους μηχανικούς, τους μηχανολόγους, τους χημικούς μηχανικούς, τους ηλεκτρολόγους μηχανικούς και τώρα τους μηχανικούς περιβάλλοντος, να χτίσουμε κάτι στην πράξη. Ένα εργαλείο, παραδείγματος χάρη, είναι η Κινσέπ, η οποία έχει νούμερο ένα χρηματοδότηση σε όλα τα όργανα και της Ελλάδας και του εξωτερικού. Υπάρχει γραφείο καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στο Δήμο της Άνδρου. Φαντάζομαι πως όχι, όπως και σε πολλούς Δήμους, δεν κατηγορώ το Δήμα. Υπάρχει η δυνατότητα να γίνει στις Βρυξέλλες, όπου εκεί μπορείς να λάβεις χρηματοδοτήσεις με έναν πολύ πιο εύκολο τρόπο. Ξέρω ότι το Αιγαίο, τώρα το Βόρειο, το Νότιο, δεν το θυμάμαι, έχει γραφείο στις Βρυξέλλες. Είχα τη χαρά, γιατί έχω ξαναζήσει σε νησί, δεν ξαναζώ τώρα σε εσάς, αλλά ελπίζω να ζήσω. Λοιπόν, στην Λευκάδα, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου με σύστησε και είμαι εκπρόσωπος για το περιβάλλον στο ICC Ελλάς, δηλαδή το International Chamber of Commerce των επιμελητηρίων. Τα επιμελητήρια δραστηριοποιούνται σε σχέση με τους επενδυτές. Έχουμε καλούς επιχειρηματίες που θα θέλανε να εμπλακούν σε ένα σύστημα ανάπτυξης του τόπου τους μέσω μιας Κινσέπ, μέσω της Κινσέπ της Άνδρου, μέσω μιας καινούργιας που θα έχει άλλες δραστηριότητες. Αυτό να το δείτε. Αλλά υπάρχουν αυτά τα να το δείτε και να το δούμε. Αν χρειάζεστε κάπου να βοηθήσω σε κάτι καινούριο, με μεγάλη μου χαρά. Το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι το τρίτο πανεπιστήμιο της χώρας. Το Τμήμα Μηχανικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστήμιου Πατρών είναι σε μια πολυτεχνική που έχει δώσει χημικούς μηχανικούς, μηχανικούς γενικότερα, στο Μετσόβιο. Έχω την χαρά και την τιμή να μιλάω γι' αυτό, αλλά πάνω απ' όλα, επειδή κινούμε ιδιαίτερα στην Αγγλία, η τεχνολογία που σας μεταφέρω είναι κάτι που εφαρμόζεται αύριο. Όλα είναι θέμα αποφάσεως. Και αυτή θα είναι η κίνησή μου και με την Τέρνα και με τον Μυτιλινέο, και λέω θα είναι, γιατί θα τους υποβάλουμε συγκεκριμένη πρόταση αντικατάστασης των μελετών που έχουν στη ΡΑΕ. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας είναι το τελευταίο σκαλοπάτι. Αλλά μπορώ να σας πω και ποιος είναι ο νομικός σύμβουλος της ΡΑΕ. Είναι η κυρία Γουρζή, η οποία είναι η κόρη του κυρίου Γουρζή που έχει την Τέρνα. Να σας πω κάτι, αυτοί είναι οι κανόνες του παιχνιδιού στην Ελλάδα και εγώ αν είχα το γιο μου και μπορούσα να το βάλω στη ΡΑΕ θα τον έβαζα. Έτσι δεν είναι? Και στην Αγγλία συμβαίνουν αυτά και στη Γερμανία συμβαίνουν αυτά. Αλλά υπάρχουν θεσμικά πλαίσια. Εδώ αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε είναι ότι, ωραία, ας πλουτίσουμε αν μπορούμε.
αλλά ας δώσουμε ένα καλύτερο μέλλον στα παιδιά μας μέσω του πλουτισμού. Ή του νεοπλουτισμού. Βέβαια δεν έχω διαπιστώσει ότι έχει αποδώσει αυτούς τους καρπούς τα τελευταία χρόνια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας μην είμαι αρνητικός σε οποιαδήποτε καινούργια ιδέα. Όπως το Liberal, ένας φίλος Φαραντούρης, ο οποίος ήταν και στη ΔΕΠΑ, είχε πει κάτι ωραίο προχτές που συναντηθήκαμε και είναι στο Παπί και έχει αρκετή ενεργητικότητα στα κομμάτια νομικών συμβουλών στα θέματα ενέργειας, είναι καθηγητής. Λέει, πρέπει να είμαστε Liberal, πρέπει να δεχόμαστε απόψεις των άλλων. Και μου άρεσε και το χρησιμοποιώ. Και θα το χρησιμοποιώ και στα παιδιά, αυτό έχω να πω. Να πάρουν και οι ίδιοι δράσεις, οι νέοι. Να κάνουν στα σχολεία τους, με τους καθηγητές τους κινήσεις που να αποδείξουν μία συμπεριφοριακή ψυχολογία απέναντι σε θέματα που τους απασχολούν. Δηλαδή, να εκπαιδεύσουν τους γονείς τους. Είναι οι καλύτεροι δορυφόροι και πιστεύω ότι μπορεί να γίνει έτσι ώστε να αφήσουμε κάτι καλύτερο πίσω μας. Δεν θέλω να συνεχίσω, όχι γιατί πιστεύω ότι θα σας κουράσω φυσικά, αλλά, εν πάση περιπτώσει, αν έχετε ερωτήσεις και επιθετικές ερωτήσεις, θα ήθελα να τις ακούσω πρώτες για να πάμε σε κάτι πιο ήπιο, γιατί έχουμε και μια έτσι, Κυριακή να περάσουμε όμορφα. Έτσι, σας ευχαριστώ πολύ. Το μικρόφωνο για να ακούνε και πίσω. Ήθελα να κάνω, είναι και ερώτηση και ανάποδη διαπίστωση απλού πολίτη. Σας άκουσα πολύ αναλυτικά και κατάλαβα, παρόλο που ήταν πολλά διαφορετικά τα αντικείμενα που μιλήσατε. Μουλτιδισιπλινάρια πρόσθεση. Ήθελα να πω, είναι σαν να λαμβάνουμε οι απλοί πολίτες, οι μικρές κοινωνίες, οι οποίες δεν έχουμε ούτε τις γνώσεις τις ειδικές, τι είναι αυτό που έρχεται και πόσο βαρύ και πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Πήγαμε σήμερα μια βοήθεια απλά και γνώση. Και βλέπω ότι μας είπατε πάρα πολλές καινούργιες μορφές ενέργειας που ήδη τρέχουν στον κόσμο. Απ' την άλλη όμως εγώ λαμβάνω ότι στη χώρα μου, στο κράτος μας, υπάρχει ένα έντονο ρεύμα να γεμίσει όλη η Ελλάδα ανεμογεννήτριες, χωρίς μέτρο, ότι οι μεγάλες εταιρείες που τις προχωράνε έχουν το νομικό και το θεσμικό πλαίσιο πάρα πολύ εύκολο σε σχέση με τις κοινωνίες και τις αρνητικότητες που δημιουργούν. Και απ' την άλλη, λαμβάνουμε ότι δεν κινητοποιείστε το κράτος, όλοι αυτοί οι φορείς που μας είπατε, που υπάρχουν για τον λαό, που υπάρχουν για την προστασία του περιβάλλοντος, που υπάρχουν για όλα τα καλά μας. Όλοι αυτοί τι κινητοποίηση κάνουν και ενσωματώνουν όλα την καινούργια που έρχονται, όταν εμείς τώρα λαμβάνουμε ότι θα πάρετε το παλιό και το πεθαμένο όλη η Ελλάδα. Θέλετε, δεν θέλετε, είστε μικρή αδύναμη, είστε οικονομικά εξαρτώμενοι, έχετε υπογράψει μνημόνια. Τι κάνει η χώρα μας και όλοι αυτοί που ξέρουν ότι μπορούν. Όχι εμείς οι μικροί και να κάνουμε έναν αγώνα, δεν ξέρουμε καν τα επιπλέον. Ο κόσμος νιώθει αδύναμος, δηλαδή, γι' αυτό και δεν έχετε ενεργά στη συμμετοχή. Πρέπει να το δει να τρέχει για να ξαπνάει πιο πολύ. Τι κάνουμε σε αυτό. Να σας πω. Είναι εύκολη η ερώτησή σας. Θα ήθελα κάτι πιο δύσκολο και πιο αιχμηρό. Αλλά παρόλα αυτά να σας απαντήσω έτσι πέρα του αστεϊσμού. Είμαστε δημόσιοι λειτουργοί. Εμείς. Καθηγητές, ερευνητές. Δεν νομίζω ότι κανένας από εμάς θα έλεγε όχι σε οποιαδήποτε κίνηση υπέρ της ενεργοποίησής σας κάτι καινούριο. Ή και σε κάτι το οποίο γνωρίζετε φυσικά. Έτσι. Οι εταιρείες έχουν ένα νόμο, το κέρδος. Αν εσύ τους δείξεις λοιπόν το δρόμο του κέρδους με έναν άλλον τρόπο, θα το κερδίσεις. Ξοδεύει, ξέρω εγώ πόσο, ένας δήμος ξοδεύει ένα εκατομμύριο για τα σκουπίδια. Μπορεί να είναι πιο συμφέρον να πάρει τα σκουπίδια από εδώ στη ΦΥΜΑ. Εγώ παράδειγμα. Με 800 χιλιάρια, με 600 χιλιάρια, με 700 χιλιάρια. Υπάρχουν καινοτομίες στις Βρυξέλλες που κάνουν ανακύκλωση γυαλιού. Βέβαια, εδώ άκουσα το άλλο το καλοκαίρι και με εντυπωσίασε κάποιος πήγαινε πέντε και κοτόπουλα, λέει, μέσα στα γυαλιά. Ωραία. Καινοτόμο. Λοιπόν, η παιδεία είναι σημαντική και έχουμε ευθύνη. Εγώ αισθάνομαι τεράστια ευθύνη όταν μιλάω με ανθρώπους που είναι από την ηλικία μου και πάνω, γιατί και με μικρότερους δηλαδή.
Αλλά το θέμα είναι ποιο, ότι καιρός είναι να κάνουμε πράξη στις ιδέες μας. Και όπως είπε ο Βίκτορ Γκο, κανεί τίποτα δεν μπορεί να αντισταθεί σε μια ιδέα που έχει έρθει η ώρα της. Για μένα έχει έρθει η ώρα της αλλαγής του πολιτικού σκηνικού στην Ελλάδα σε θέματα κουλτούρας. Και πραγματικά το Υπουργείο Ενέργειας, θα σας πω το εξής, δεν είμαι μόνος στο υδρογόνο στην Ελλάδα. Και μένα κάποιος με πέτες. Έτσι. Και μπορώ να αναφέρω ο Θάνος Στούπος, ο οποίος είναι διευθυντής του Ινστιτούτου του Ανθρώπου που ήρθε και μίλησε την προηγούμενη εβδομάδα σε εσάς. Έτσι. Είναι διευθυντής του Ινστιτούτου και έχει πάρει 100 εκατομμύρια χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε διάφορα αντικείμενα που αφορούν το υδρογόνο. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Εμείς δίνουμε μισό δις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πήγαμε και φέραμε τα 100 πίσω. Αυτό πρέπει να κάνουν και οι Δήμοι. Αυτό πρέπει να κάνουν και οι περιφέρειες. Αυτό έκανε με το Λευκό Δράκο ο Περιφερειάρχης της Δυτικής Μακεδονίας που πήγε με το Δημόκριτο, πήγε με εμάς από την Πάτρα και ζήτησε χρηματοδότηση, η οποία τι χρηματοδότηση είναι, να σας πω τι γίνεται. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Τράπεζα Επενδύσεων, δεν θα δίνει μετά το 2021 ούτε για φυσικό αέριο χρήματα, δάνεια, που τα δάνεια είναι περίπου το 1%. Το υπόλοιπο 40-50% του 50% που δίνει η τράπεζα μπορούμε να το πάρουμε, και λέω μπορούμε γιατί το έχουν κάνει κι άλλοι, γιατί να μην μπορούμε εμείς, έτσι. Να το πάρουμε από το association του υδρογόνου πάλι στις Βρυξέλλες. Αλλά τι χρειάζεται. Ένα πράγμα. Ένα τρόπο τεινά, πρόταση ερευνητική που θα αξιολογηθεί. Δεν μπορείς να πας να χτυπήσεις την πόρτα και να πεις θέλω 200-500 εκατομμύρια ένα δις. Πρέπει να αποδείξεις πώς θα το χρησιμοποιήσεις. Αν λοιπόν ο Μυτιλινέος στρέφεται στο υδρογόνο, αν η Τέρνα στρέφεται στο υδρογόνο, τότε και το Υπουργείο της Ενέργειας, δηλαδή αυτοί που λέτε ότι δεν παίρνουν τις αποφάσεις, ξεκινούν να τις παίρνουν. Και σας το λέω ότι η κυρία Στούκου, το γνωρίζω από μέσα γιατί μιλάω με τους συμβούλους της, δεν μιλάω απευθείας με την ίδια, να είμαι ειλικρινής, αλλά ξεκίνησαν να βάζουν το υδρογόνο σαν εναλλακτικό καύσιμο στα κτίρια, δηλαδή από το υπάρχον δίκτυο του φυσικού αερίου που εισάγουμε. Και αυτό το πράττει η Γερμανία και η Αγγλία εδώ και καιρό. Έτσι. Γιατί υπάρχει κάποιο συμφέρον. Το θέμα είναι να του αποδείξουμε ότι αλλάζουμε το συμφέρον. Να σας πω το εξής. Τον Αύγουστο, τον Οκτώβριο αποφάσισε η Γερμανία να κλείσει όλα τα λιγνητικά εργοστάσια. Αυτό δεν είναι πολιτική απόφαση. Γιατί το αποφάσισε. Γιατί είδε ότι το κλίμα αλλάζει παγκοσμίως. Αν το δεις τοπικά, δεν φαίνεται η αλλαγή της θερμοκρασίας. Αλλά η ρήπη είναι παγκόσμια. Και να σας πω το εξής, το ΙΕΝΕ, αυτό που παρακολούθησα είναι ότι χρειάζονται ήδη ένα δις βαρέλια πετρελαίου. Τι να κάνουμε εμείς εδώ αν μειώσουμε τους ρήπους και σε μηδενικούς, όταν η Ινδία θα έχει παραγωγή διοξιδίου του άνθρακα που θα ξεπερνάει 500 φορές της Ευρώπης. Η ρήπη είναι παγκόσμια, έτσι πρέπει να σκεφτούμε. Συγγνώμη για καθηγητά. Ξεφεύγουμε λίγο. Επειδή πήγε λίγο η κουβέντα. Μα σας είπα, εγώ είμαι κάθετος όχι σε κανένα νησί. Δεν είπε κανένα νησί. Σε κάθαρο. Γι' αυτό ήρθαμε. Σε κάθαρο. Γι' αυτό ήρθαμε. Και από εδώ και στο εξής, μα διαβάστε και τα άρθρα μου στο Andros Portal. Το έγραψα. Και τα επόμενα άρθρα μου, όχι μόνο στο Andros Portal, αλλά και στο energia.gr, και στο Insider, σε όλους αυτούς που έχουν άρθρα της ομάδας μας, αυτό θα υποθεί ξεκάθαρα. Ζήτησα και από τον αγαπητό σας εδώ συμπολίτη να μου στείλει την προσφυγή που κάνω στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Εγώ θα γράψω για αυτά. Θα εκτεθώ. Δεν έχω πρόβλημα. Κύριε καθηγητά, ακούσατε κανένα, δεν έχουν μιλήσει πέρσι. Όταν τελείωσε, να πει. Για αυτά τα πράγματα. Είπε, είπε. Και ο κύριος και το δήμαρχο άκουσα. Διάβασα κάπου που ήταν. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Θα κάνετε και εδώ ό,τι τοποθέτηση θέλετε στο τέλος. Μισό λεπτό, μην χαλάμε. Μα δεν αντέχουμε άλλο.
Ωραία. Συγγνώμη. Συγγνώμη κύριε καθηγητά. Αν θέλετε να σας αφήσω, αν έχετε κάποιο πρόβλημα. Το εγώ δεν έχω πρόβλημα. Και στο τέλος θα ξαναπανέρθω. Όποιος θέλει. Η ευγένεια όμως απαιτεί μετά την ομιλία να ρωτήσει αυτός ο οποίος θέλει να μιλήσει. Απλώς λίγο σύντομα στους επειδή δεν είμαι σε πρώτη έτσι, συνάντηση. Από μένα είστε ελεύθερος, αν ακουστείτε. Καταρχήν σας ευχαριστούμε πολύ για το άνοιγμα με το ορίζοντα των εναλλακτικών ότι δεν είναι μονόδρομος αυτό και ότι μια εναλλακτική πρόταση πρέπει να υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Δυστυχώς εδώ δεν είμαστε πια στο παραπέντε, είμαστε στο και 5 και 10. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η αγωνία του νησιού και των άλλων νησιών είναι ότι οι αδειοδοτημένες ιστορίες, οι οποίες είναι αρκετά προσοδοφόρες για τον κύριο Μητσιλινέο, τον κύριο Κοπελούζο, ώστε να τις αφήσουν στην άκρη για να κάνουν οτιδήποτε άλλο. Το ζητούμενο σήμερα είναι, και γι' αυτό σας παρακαλώ να συγκλίνουμε λίγο προς αυτό που ζητάει και ο κόσμος και εγώ, να μιλήσουμε για το αδειοδοτημένα και το τι μέσο πολιτικό, νομικό, πίεση, επιστημονικό έχουμε για να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση. Γιατί τα 16 βιομηχανικά αιωλικά, συγγνώμη, τα 13, με τις 110 αγωγητές στην Άνδρο που είναι ήδη με έγκριση περιβαλλοντικών όρων και μια διόρθωση, έχουν γίνει προσφυγές στο ΣΤΕ σχεδόν για όλα τις Άνδρο και έχουν χαθεί. Από Θωρής, Αλέξανδρε και από τον Δήμο. Ναι, αλλά η πορεία αυτή τη στιγμή, να το πω αυτό, επιτρέψτε μου, επειδή μπλέκομαι στο θέμα χρόνια, να πω για την ιστορία ότι αυτές οι προσφυγές που έχουν χαθεί για του Πορθίου τα δύο και για το μεγάλο το πάνω των 57 της Διαρανώσιμης που είναι και ο μεγάλος όγκος και είναι και τα δύο ερωτικά που διχάζουν πολύ στην κοινωνία της Άνδρου, να το πούμε και αυτό. Οι αποφάσεις του Βουλίου της Επικρατείας είναι νομότυπες, επεξέφυγαν, δηλαδή αυτή τη στιγμή γίνεται μια προσπάθεια σε επίπεδο νομικό, για να μιλάμε και για την νομιμότητα, να επαναψηλαφηθούν τα κριτήρια αποκλεισμού για τη ΖΕΠ και να επαναφέρουν αυτό το θέμα. Άρα η απουσία, η θεσμική της Άνδρου στο παρελθόν μπορεί τώρα, εφόσον υπάρχει κινητοποίηση και σύμπνοια, να πάμε ξανά σε αυτές τις προσφυγές. Σύμφω, και να ετηθούμε στις εταιρείες, κύριε, εσείς μπορεί να μας είπατε εδώ και να ξέρουμε ότι έχουμε κερδίσει το ΣΤΕ, αλλά δεν το έχετε κερδίσει επί της ουσίας. Και άμα πάμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, εμείς θα πληρώνουμε μετά και τα πρόστιμα όλη τη Βάρα Βλάχου. Δηλαδή θα προσβαίνουμε τις αγωνίτες, θα πληρώνουμε και τα πρόστιμα από πάνω και δεν έχουμε πληρώσει και τα live που μας έδωσαν τα κριτήρια για να αμφισβητήσουμε την νομιμότητα του Βάρα. Λοιπόν, τα λέτε πολύ σωστά. Αυτά που λοιπόν, εγώ συγγνώμη τώρα σας παρενέβηνα, έκανα μια παρέμβαση για να σας παρακαλέσω όλους να εστιάσουμε στο διατάφτα του αύριο των 13 νεολικών με τις 115 νεολικές, 100 και τόσο μέτρο που πήγε ο Σταός που έκανε στο όρο του ίδιου. Επειδή οι ανεμοποιήτηρες αυτές δεν έχουν αγοραστεί ακόμα, η μόνη λύση είναι να αποφασίσουν οι εταιρείες να αλλάξουν κατεύθυνση, εφόσον έχουν πάρει αδειοδότηση από τη ΡΑΕ. Η άλλη λύση είναι να πάτε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Να πιστούν οι εταιρείες, εσείς το βλέπετε ρεαλιστική. Ναι, ρεαλιστικό είναι. Αλλά πρέπει να κινητοποιηθείτε. Και όχι με εκπροσώπους. Αλλά στην Αθήνα. Μιλήστε λίγο περισσότερο πάνω σε αυτό. Δηλαδή να κάνετε. Κοιτάξτε να δείτε. Πρέπει να πάτε στο Υπουργείο Ενέργειας. Όλοι μαζί δηλαδή. Όλοι μαζί. Πρέπει να πάρετε 5 πούλμαν, να πάρετε και τα παιδιά σας και να πάτε στο Υπουργείο Ενέργειας. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Είναι η μόνη λύση. Κοιτάξτε να δείτε, συζητούσα στο καφέ της κυρίας Ευτυχίας, έτσι τελείως τυχαία πιάσαμε μια κουβέντα με κάποιον συντοπίτη σας, δεν τον γνωρίζω, και μου λέει, έλα μωρέ, μου λέει, όλοι τα παίρνουν και όλοι αυτό και λέει κοινό. Δεν με ενδιαφέρει προσωπικά. Όποιος θέλει, ας πάρει ό,τι θέλει. Εφόσον μπορεί και να μείνει εκτός φυλακής και τα καταφέρει. Γιατί σήμερα μπορεί να είναι εκτός, σε 5 χρόνια δεν είναι. Και ο Ζερφός που ήταν στη ΔΕΗ είναι με αναστολή έξω. Έτσι. Λοιπόν, πάρτε τα παιδιά σας και εγώ θα έρθω μαζί. Θα πάμε και θα μιλήσουμε. Αλλά όχι να γκρινιάσουμε και να βρίζουμε. Και να σας πω, η πρόεδρος του τμήματός μου είναι από τις Μένικες. Έτσι, και ο άντρας της φτιάχνει τα καράβια που έρχονται στο νησί σας, είναι και αυτός Ανδριώτης. Η Παναγιώτα Μιχαλακάκου και ο Γιάννης ο Πιτσιλός, είναι φίλοι μου, προσωπικοί.
Οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να κινηθούν. Αλλά μέσα σε ένα άγωνο περιβάλλον, κάποιοι έχουν λίγη ενέργεια, κάποιοι έχουν πολύ ενέργεια. Εγώ έχω πολύ ενέργεια. Εκμεταλλευτείτε με και εμένα και την ομάδα μου. Θοδωρή Τζογάνης, μηχανολόγος, μηχανικός, υπεύθυνος περιβαλλοντικών. Χάρης Χάιτος, δικηγόρος, οικονομολόγος. Πιπερίδου είναι σύμβουλος της Αγγλίας για την ανάπτυξη πάνω σε ανανεώσιμες πηγές και εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Όλοι αυτοί είναι διδάκτορές μου. Λεωνίδας Ράπτης ήταν σύμβουλος του κυρίου Μπακογιάννη στην αναπτυξιακή φτιότητα. Είναι στην ομάδα μου. Όλοι μαζί να φτιάξουμε ένα σχέδιο. Αλλά όχι απλά να γκρινιάζουν, έτσι. Δεν μπορώ αυτό το πράγμα. Δεν αντέχω την γκρίνια. Τώρα να βάλουμε μια γραμμή και να πούμε ότι από εδώ και στο εξής διεκδικούμε ένα περιβάλλον. Βέβαια, μέσα σε αυτό εντάσσεται και η κυκλική οικονομία, κατά το οποίο δεν το βλέπω στο νησί. Και αυτό με όθησε στην αρχή να γράψω. Έτσι. Δεν είναι δυνατόν. Είχατε και συνομιλία με τον Τικάπριο τελικά. Είναι καλός, εντάξει. Όπως το βλέπουμε στις ταινίες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά έχουν τη σημασία τους. Οι τουρίστες, σκεφτείτε, το έλεγα και χτες. Στη Βενετία ο Δήμαρχος, επειδή δεν ήθελε να δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα περιβαλλοντικό οι πολίτες, οι τουρίστες, ήθελε να βάλει διόδια. Μπορείτε να δημιουργήσετε ανταποδοτικά κριτήρια στους τουρίστες που έρχονται με εκπτώσεις. Δηλαδή, για να μην γίνεται αυτός ο κακός χαμός με τα σκουπίδια σας. Έτσι, είναι μια μικρή παρένθεση, γιατί είμαι ιδιαίτερα ευαίσθητος με αυτό το κομμάτι, γιατί είναι υλικά που έχουμε ευρωπαϊκό πρόγραμμα με το KU Leuven, ένα στα 50 του κόσμου τα καινοτόμα πανεπιστήμια, για κυκλική οικονομία. Τα γυαλιά, τα μπετά, τα σκουπίδια σας, βιομάζα, να γίνει χρήση για ενέργεια. Βέβαια δεν έχετε πολύ εδώ, γιατί έχετε και κτηνοτροφία κλπ. Εντάξει, κάθε τόπος έχει τα δικά της κριτήρια και τις δικές σας ιδιαιτερότητες. Εσείς θα μου τις πείτε και εγώ θα προσπαθήσω, είναι, πώς το λένε, το Σύνταγμα μου επιβάλλει να εμπλακώ και να πω τη γνώμη μου. Το Σύνταγμα. Λοιπόν, και θα το κάνω. Είτε αυτά που λέω είναι σωστά, και άλλωστε ο όρκος που δίνεις όταν παίρνεις τακτορικό είναι να μεταφέρεις τις γνώσεις που έμαθες. Παρ' όλα αυτά προσπαθούμε να εξελισσόμαστε. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η κίνηση με το Υπουργείο και το Υπουργείο να πιέσει στην πράξη τους επενδυτές, αλλά δεν θεωρώ ότι θα βγείτε κερδισμένοι με το να μην γίνει τίποτα. Πρέπει να γίνει μια αλλαγή πολιτικής βούλησης. Και μην νομίζετε, ο λόγος που η περιφέρεια αποφάσισε να σταματήσει τα πάντα για να γίνει το χωροταξικό, το καινούριο, και κάθε φορά κάνουμε και κάτι καινούριο, είναι ακριβώς γιατί υπήρχαν πιέσεις από τους πολίτες. Αν εσείς δεν θέλετε, σπίτι σας είναι. Το βάζετε φωτιά. Πάρτε. Εγώ πάλι θα έρθω στην άνθρωπα τους και φωτιά να βάλω. Ευχαριστούμε κύριε Καλύτα. Κάθε φορά που γίνεται μία συγκέντρωση των πολιτών της Άνδρου, διαπιστώνουμε ότι αδικούμε αυτό που πιστεύουν πολλοί για τους ανδριώτες. Καταρχήν, να πω και να δηλώσω ότι θεσμικά μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο θα συγκεντρώσουμε τα συμπεράσματα της σημερινής συνάντησης και της προηγούμενης, που τόσο πολύ την έχετε καταδικάσει κάποιοι, και θα οργανώσουμε ένα Δημοτικό Συμβούλιο για να μπορέσουμε να οργανωθούμε το πώς θα δράσουμε από εδώ και πέρα. Θέλω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Πρώτον, σήμερα βλέπω καινούργια πρόσωπα που ήταν την προηγούμενη φορά. Άρα το ενδιαφέρον αυξάνεται. Δεύτερον, τον κύριο καθηγητή τον είχαμε καλέσει και στην προηγούμενη συνάντηση που κάναμε πριν δύο Κυριακές, μέσω του κύριου Καπάκη, μετά νομίζω ότι ο κύριο Καπάκη τον αποτρέψατε, ήρθε σήμερα, καλό είναι πάντως, και βάζει και μία αντιπρόταση. Τρίτον, όλοι αυτοί. Δεν σας διάκοψα. Μετά. Δεν έτσι μας είπε πριν το συνεργάτη του. Κοιτάξτε, θα το δούμε αυτό. Δεν υπάρχει. Εντάξει. Να απαντήσω καθηγητή. Ωραία. Τρίτον, ότι πια, αν και είναι λίγο αναντίστοιχο σε σχέση με την αφίσα και με αυτό που είπατε κύριε καθηγητά, όλοι μιλάμε για μία αντιπρόταση. Και είναι πολύ σημαντικό, ξέρετε. Για να μπορέσουμε να φτάσουμε αντιπρόταση, καταρχήν πρέπει να αποφύγουμε διχαστικές ενέργειες και δράσεις όπως δυστυχώς ξεκίνησε και ευτυχώς δεν κατέληξε αυτή η εκδήλωση. Πρέπει να αποφύγουμε επιθέσεις επικινδύνου, αγαπητέ Θεοδόση, σε σχέση με το επίθετο Λουτσάρη και τον Δήμαρχο και να μπορέσουμε να πούμε σε μια λογική πραγματικά να αντιμετωπίσουμε ορθολογικά αυτό το θέμα. Χαίρομαι γιατί παρόλο που δεν με τιμά ιδιαίτερα,
διαπιστώνω ότι σιγά σιγά η ανδριότητα κοινωνία έχει ξεπεράσει το πολιτικό της σύστημα. Και αυτό είναι καλό, γιατί το πολιτικό σύστημα χρόνων, μέσα από την απραξία που υπήρχε, αλλά και μέσα από την ευκαιρία που της έδωσε η προηγούμενη διοργάνωση, την έβγαλε από αυτήν την απραξία. Η επιχειρηματολογία και του Γιάννη και του Θεοδόση στηρίχθηκε σε αυτά που είπαν οι επιχειρήσεις, οι εταιρείες. Άρα τους έδωσε τη δυνατότητα να βρουν την επιχειρηματολογία για να βγουν και αυτοί μπροστά. Εγώ πραγματικά κάνω έκκληση ενότητας και να κάνω μια παρατήρηση. Δεν γίνεται να μην φοβούνται τις εταιρείες και να στέκεται δίπλα τους και να ανοίγουμε ένα διάλογο και να ετοιμάζουμε και ένα workshop που πολλοί το καταδικάζουν πάλι ο Αλέξανδρος ο Μαβής και ο Τρίφωνος ο Κόλιας και να το σαμποτάρουμε εμείς εκ των υστέρων. Αυτό που είπα στο Δημοτικό Συμβούλιο και το επαναλαμβάνω μπροστά σας είναι μια ειλικρινή διαδικασία διαλόγου για τα δύο σοβαρά θέματα του νησιού που είναι και η άτακτη χωροθέτηση των ανεμογεννητριών και τα σκουπίδια. Έχουμε πολλά πεδία να αναπτύξουμε αντιπαραθέσεις. Σε αυτά τα δύο, το λέω και θα το λέω, να προσπαθήσουμε να παραμείνουμε ενωμένοι. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα, λέγομαι Εύα Πολυδωροπούλου, μέρα στο Γαύριο. Πιστεύω ότι οι τελευταίες συναντήσεις για ανθρώπους που δεν είχαν ασχοληθεί περισσότερο τα τελευταία χρόνια σχετικά με το κίνδυνο των ανεμογεννητριών ήταν ιδιαίτερως χρήσιμες μέσα από το πλαίσιο της η καθεμία για να αντιληφθούμε τι μας περιμένει. Νομίζω ότι το έχουμε αντιληφθεί στην πλειοψηφία μας και αυτό που περιμένουμε είναι να δράσουμε όλοι συνολικά. Αντιπολίτευση, συμπολίτευση, φορείς, τοπικά, ο καθένας από εμάς που μπορεί να μην στηρίζει και τα κόμματα που βρίσκονται μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά νομίζω ότι ο αγώνας είναι κοινός. Ο λόγος που ήρθα εγώ σήμερα εδώ είναι γιατί πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει ένα γενικό κάλεσμα για σχηματισμό Επιτροπής Αγώνα όλων των πολιτών, όλοι να έχουν λόγο, όλοι να προτείνουν δράσεις, να μοιραστούν αρμοδιότητες, να δεσμευτούμε ότι θα κάνουμε αυτά τα οποία πήραμε στα χέρια μας να κάνουμε, να κάνουμε συμβολικές κινήσεις, να προσφύγουμε, να χρησιμοποιήσουμε ένωμα μέσα, να μιλήσουμε, να επικοινωνήσουμε, να συνεννοηθούμε σε κάποια φάση μεταξύ μας, κάτι το οποίο δεν βλέπουμε να συμβαίνει προς το παρόν. Είναι ίσως μια μεγάλη ευκαιρία για την Άντρο ο καθένας από εμάς να βρει ένα συναγωνιστή δίπλα του και να μην φοβόμαστε τέτοιες έννοιες. Γιατί νομίζω ότι το να σηκωθείς και να βγεις στον δρόμο και να διεκδικήσεις και να ανέβεις τον Άγιο Νούφριο δίπλα στις βάσεις και να δεις τι μέγεθος έχει αυτό το πράγμα και το κακό που πρόκειται να γίνει, δεν σε κάνει ούτε αριστερό ούτε επαναστάτη. Σε κάνει πολίτη που πρέπει να διεκδικείς αυτά τα οποία σου ανήκουν, αυτά τα οποία πληρώνεις στην καθημερινότητα, στην καθημερινότητά σου και οφείλουν να σου δίνουν. Εγώ νομίζω ότι σήμερα, αν δεν φύγουμε από εδώ με ένα γενικό κάλεσμα μετά την Καθαρή Δευτέρα, όσοι έχουμε κάτι να πούμε, να έρθουμε και να το καταθέσουμε, είμαστε χαμένοι. Αν αφήσουμε αυτή την κίνηση να είναι αντιπολιτευτική ή συμπολιτευτική, να κατευθύνεται μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο, είμαστε χαμένοι. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο καθένας πρέπει να δώσει λίγο από τον χρόνο του, ίσως λίγο από τα χρήματά του, για να καταφέρουμε να διώξουμε τις ανεμογεννήτριες στο βαθμό που μπορούμε. Μπορεί να μην μπορούμε τελώς, μπορεί όμως να μπορούμε να τις περιορίσουμε. Εγώ αυτό πιστεύω, περιμένω από σήμερα ένα γενικό κάλεσμα. Αν δεν γίνει, θεωρώ ότι είναι μια χαμένη ευκαιρία. Σκεφτείτε το και αν και άλλοι συμφωνούν μαζί μου, ας το απαιτήσουμε. Ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους, είμαι ο Νίκος Ωταμορατζής, μόνιμος κάτοικος Γαβρίου. Πριν δύο εβδομάδων είχε γίνει μια αντίστοιχη συνάντηση εδώ για τις ανεμογεννήτριες, όπου είχαν εκκληθεί βέβαια και πρόσωποι των εταιριών. Αυτοί οι πρόσωποι είπαν πάρα πολλά πράγματα, από τα πλέον φεδρά μέχρι τα πλέον σοβαρά. Χαρακτηριστικά θα αναφέρω το πλέον φεδρό, έναν που είπε ένας εκπρόσωπος της εταιρείας, ότι αφού μπουν οι ανεμογεννήτριες, θα μπορούμε ουσιαστικά να πηγαίνουμε και να κάνουμε εκδρομές εκεί, όπου, να το πούμε και λαϊκά, γέλασαν και τα τσιμέντα. Ωστόσο, βέβαια, υπόθηκαν και κάποια σοβαρά πράγματα και τα εστιάζω κυρίως στο τελευταίο ημίωρο της συνάντησης, όπου η Ειρήνη Δράκου και η Ζέφη του έθεσαν το ερώτημα τι θα κάνει η εταιρεία σε περίπτωση που γίνει κάποιο είδους δημοψήφισμα
στο νησί και ουσιαστικά βγήκε το αποτέλεσμα ότι οι εταιρείες είναι ανεπιθύμητες. Εκεί επιχείρησε να απαντήσει ο εκπρόσωπος του Μυτιλινέου και ο εκπρόσωπος του Κοπερλούζου. Λίγο πιο περιστατωμένη και πιο σοβαρή ήταν η απάντηση του εκπρόσωπου του Μυτιλινέου, ο οποίος ουσιαστικά εμέσως πήρε σαφώς, δεν το απάντησε, είπε ότι ουσιαστικά παρόλα αυτά εμείς θα έρθουμε. Αλλά αυτό το οποίο είπε και μπορείτε να το ξαναδείτε όλοι όσοι είναι εκεί και το οποίο έχει πολύ πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι παιδιά κοιτάξτε να δείτε τα ζητήματα ενεργειακής πολιτικής και οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται ούτε από εσάς ούτε από εμένα και το αφεντικό μου, λαμβάνονται από επάνω. Άρα λοιπόν είναι ουσιαστικά σαν να λέει ότι αν εσύ έχεις παράπονα με αυτό το πράγμα το οποίο έχει γίνει, με τον σχεδιασμό τον οποίο έχει γίνει ή για την ακρίβεια με τον σχεδιασμό ο οποίος δεν έχει γίνει, τα παράπονά σου στο Υπουργείο και στον εκάστοτε Πρωθυπουργό σου. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ βασικό πράγμα το οποίο θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, ότι ουσιαστικά θα πρέπει να δημιουργηθεί μια πίεση η οποία να ξεκινάει όπως είπε η Εύα πριν από κάτω, να πιέζει το Δημοτικό Συμβούλιο, τη Δημοτική Αρχή, εν συνεχεία να πιεστεί η Περιφέρεια και η Περιφέρεια να πιέσει το μοναδικό αρμόδιο ο οποίος είναι για να πάρει αυτές τις αποφάσεις, δηλαδή για ένα χώρο ταξικό, και ο οποίος είναι η εκάστοτε κυβέρνηση. Δεν πάει παρακάτω, δεν λαμβάνουμε εμείς τις αποφάσεις. Και ουσιαστικά ο εκπρόσωπος του επιχειρηματία τι είπε, ότι παιδιά εγώ δεν φταίω. Εγώ βρήκα φως και μπήκα. Έτσι. Εάν έχεις παράπονα, τα παράπονα σου στην κυβέρνησή σου. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Και επίσης ένα άλλο που θα πρέπει να τονίσουμε από αυτό το πράγμα είναι ότι ο επιχειρηματίας είναι επιχειρηματίας. Δεν έχουμε κάτι προσωπικό με τους επιχειρηματίες. Απλά βρήκε φως και μπήκε. Ο επιχειρηματίας δεν διαπραγματεύεται. Ο επιχειρηματίας επιχειρεί. Δηλαδή θεωρώ και εγώ σαν μελετητής, σαν πολιτικός μηχανικός, μου αρέσουν και εμένα οι μελέτες και οι αντιπροτάσεις κτλ. Και καλό είναι να γίνονται. Αλλά αυτή τη στιγμή το θέμα είναι λιγάκι συγκεκριμένο. Δεν μας φώναξαν οι επιχειρηματίες, δεν διαπραγματευόμαστε με τους επιχειρηματίες. Έχουν πάρει άδειες, έχουν από πίσω τους ένα νόμο τον οποίο μπορεί να τον έχουν στρεβλώσει, αλλά τον έχουν από πίσω τους και σκοπεύουν να τον εφαρμόσουν. Τώρα, αν εσύ θέλεις να. Αν εσύ θεωρείς ότι μπορείς να διαπραγματευτείς μαζί τους, έχει καλό. Εγώ δεν νομίζω ότι διαπραγματεύονται οι άνθρωποι. Έχουν ένα συγκεκριμένο πράγμα να κάνουμε και αυτό το συγκεκριμένο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να πάρθουν αποφάσεις και κάποια πράγματα να γίνουν. Θεωρώ ότι με τις δύο συναντήσεις οι οποίες έχουν γίνει, με την προηγούμενη πριν από δύο εβδομάδες και με τη σημερινή, κάπου κλείνει ο κύκλος της ενημέρωσης, βγάλαμε κάποια συμπεράσματα και θα είναι η ώρα πλέον για δράσεις. Και πρέπει, οι δράσεις πρέπει να είναι λιγάκι συγκεκριμένες. Και καλώ και εγώ για ένα κάλεσμα το οποίο, αν είναι δυνατόν, θα πρέπει να ξεκινάει από κάτω. Εννοείται ότι πρέπει να έχει και θεσμική στήριξη. Δεν μπορεί ο λαός να κάνει κάτι από μόνος του. Πρέπει να έχω από πίσω μου και τον αντιδήμαρχο και τον δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο. Μίσον αντιπολίτευση και Ελλάσσονα, πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, μπας και υπάρξει κάποια ελπίδα. Ανήκω στους πολίτες που εδώ και χρόνια έχουμε τοποθετηθεί ανοιχτά απέναντι ενάντια στη βιομηχανική εκμετάλλευση του αερολικού δυναμικού της Άντρου, από τη μία, και από την άλλη ενάντια στον υπόγειο και αδιαφανή τρόπο που αυτό το πράγμα επιχειρείται εδώ και χρόνια. Θέλω να πω δηλαδή ότι τις απόψεις μας δεν τις εκφράζουμε τώρα που έχει πάρει το θέμα δημοσιότητα, τις έχουμε εκφράσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και έχουμε επιχειρηματολογήσει νομίζω αρκετά και μέσω από εκδηλώσεις δεν είναι η στιγμή για να τα ξαναλέμε. Βέβαια, μια μικρή επισήμανση θα ήθελα να κάνω πάνω σε αυτό, επειδή συζητιέται πολύ έντονα η αντιπρόταση. Νομίζω ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα πρέπει, η εκμετάλλευσή τους θα πρέπει πρώτον να γίνεται σε απόλυτη συμφωνία με την τοπική κοινωνία. Δεύτερον, θα πρέπει να γίνεται σε συνδυασμό μεταξύ τους. Δεν μπορεί να γίνεται. Και τρίτον, θα πρέπει να μην γίνεται αυτή η εκμετάλλευση εις βάρος της εκμετάλλευσης των υπόλοιπων πλουτοπαραγωγικών πηγών του κάθε τόπου. Αυτή είναι η θέση που έχουμε εκφράσει ανοιχτά τόσα χρόνια και είμαστε στη διάθεσή σας όποτε θέλετε να ξανακάνουμε οποιαδήποτε εκδήλωση ανοιχτή και να ξαναεπιχειρηματολογήσουμε για ποιο λόγο λέμε αυτά που λέμε. Από εκεί και έπειτα τόσα χρόνια, λέγοντας αυτά τα πράγματα που σας είπα μόλις τώρα, είχαμε και τη ματιά μας πάντα στραμμένη προς την κοινωνία της Πάρου. Η κοινωνία της Πάρου κατάφερε αυτά τα χρόνια που εμείς τέλος πάντων ενεργοποιούμαστε να πετύχει την ένωση της κοινωνίας με τη δημοτική της αρχή. Και αυτό το πράγμα τέλος πάντων μας ενέπνεε πάντα
και βλέπαμε πώς μπορεί να γίνει αυτό. Βεβαίως εμείς είμαστε της άποψης από τα κάτω προς τα πάνω. Δηλαδή, έχοντας τον πολίτη ενήμερο, μπορούμε να πιέσουμε την τοπική αρχή και πιέσουμε στην τοπική αρχή να κάνουμε όλοι μαζί αυτές τις κινήσεις και αυτά που πρέπει να κάνουμε, ώστε η φωνή μας να ακουστεί και στο κέντρο, όπως είπε ο κύριος καθηγητής, και να ληφθούν υπόψη αυτό που έκανε τόσο αυτό η κοινωνία της Πάρου και το έχει πετύχει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, αυτό που βλέπουμε να κάνει η κοινωνία της Δήμου το τελευταίο καιρό και το δεκαετία και αυτό που νομίζω ότι πρέπει και εμείς να μιμηθούμε επιτέλους και να το κάνουμε. Το οποίο βεβαίως, ξαναλέω, προϋποθέτει τη γνώση του κόσμου. Πρέπει ο κόσμος να γνωρίσει ποιο είναι το διακύβευμα εδώ πέρα. Το διακύβευμα λοιπόν εδώ πέρα είναι ότι ο τόπος απειλείται από μια καταστροφή. Λοιπόν, από εκεί και έπειτα. Σήμερα αυτό που παρατηρούμε μετά από τα χρόνια που τέλος πάντων έχουμε αυτή τη δραστηριοποίηση είναι από τη μία η κοινή γνώμη παρουσιάζει μια πολύ μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είναι η ευαισθητοποίηση που θα αλλά είναι πολύ μεγαλύτερη. Και αυτό είναι από τα θετικά, από τις θετικές εκδοχές. Από την άλλη, βλέπουμε τη δημοτική αρχή να είναι άτομη. Γιατί, τι σημαίνει δηλαδή να είναι άτομη, να έχει να αποτυπώνει δηλαδή τη θέση της στο ότι ναι, ρε παιδιά, δεν τη θέλουμε, αλλά γιατί να κάνουμε. Και μπορώ να σας πω ανοιχτά, εδώ είναι ο κύριος. Είναι δική σας θέση. Όχι, είναι δική σας θέση. Αυτό, εγώ αυτό ακούω από εσάς. Λοιπόν, και το λέω εγώ ανοιχτά τώρα, που είναι και ο κύριος Λοτσάκης μπροστά και ο κύριος Ουσούλης μπροστά και ο κύριος Καβάκης, μιλώντας και με τους τρεις, και οι τρεις μου έχουν δώσει ένα ότι έχουν καταλάβει ότι υπάρχει μια καταστροφή, απειλή καταστροφή σε αυτό το τόπο. Αυτό το οποίο βλέπω όμως, ξέρω ότι όταν υπάρχει απειλή για καταστροφή, δεν υπάρχουν περιθώρια διαπραγμάτευσης και συζήτησης. Μία είναι η απάντηση. Όχι, δυνατά και ξεκάθαρα. Όχι, δεν θα βρίσκω την καταστροφή να συμβεί. Λοιπόν, εκτός και είτε δεν έχουμε καταλάβει πόσο μεγάλη είναι η απειλή, είτε δεν εννοούμε αυτά που λέμε. Λοιπόν, οπότε, στο διατάφτα τώρα, από εδώ και πέρα, τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτή είναι τουλάχιστον η δικιά μας ή η δικιά μου μαζί με κάποιους πολίτες που έχουν επεξεργαστεί αυτά τα θέματα εδώ και τόσο καιρό. Η δικιά μας η απάντηση στο τι μπορούμε να κάνουμε, εννοείται ότι μόνο ενωμένοι μπορούμε κάτι να κάνουμε. Η κριτική δεν μας χωρίζει. Η κριτική πρέπει να δεχόμαστε και να πούμε. Η κριτική δεν μας χωρίζει. Αλλά οι πράξεις μας πρέπει να είναι ενωμένες και αποφασισμένες. Και όχι μόνο ενωμένοι μεταξύ μας, ενωμένοι και με τα άλλα νησιά. Λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο και κάνοντας βεβαίως τις συζητήσεις με τον νομικό εκπρόσωπο της Τίνου, τον κύριο Κόλια, αλλά και με, με τα μέλη του αγώνα της Τίνου και της Πάρου, καταλήξαμε σε μια πρόταση ψηφίσματος προς το Δημοτικό Συμβούλιο, την οποία αφενός μεν την έχω μαζί μου, θα την δώσω στο χέρι των τριών εκπροσώπων των παρατάξεων, εφόσον θέλετε βεβαίως να την παραλάβετε, να την δώσετε στους Δημοτικούς Συμβούλους και παρακαλώ πάρα πολύ να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο που θα συζητήσετε και τα συμπεράσματα των εκδηλώσεων αυτών. Δεν θα την διαβάσω τώρα βεβαίως αναλυτικά γιατί δεν θα την κουράσω, αλλά μπορώ να σας πω επιγραμματικά τι είναι αυτό το οποίο προτείνουμε. Και ξαναλέω, αυτό που θα σας πω είναι σε συνεργασία με τον κύριο Κόλια και σε συνεργασία με, με τα μέλη των αγώνων της Τίνου και της Πάρου. Το πρώτο πράγμα βεβαίως που ζητάμε είναι ο Δήμος Άντρου να πει σε κοινό νομικό αγώνα με τους Δήμους Τίνου και Πάρου. Όλα τα νησιά μαζί πρέπει να παλέψουμε. Δεν γίνεται ο καθένας να παλέψει ξέχωρα μόνος του. Και βέβαια, σε αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω και να υποστηρίξω και τη γνώμη του κυρίου καθηγητή που μας μίλησε. Βεβαίως, όλοι μαζί, όλα τα νησιά μαζί πρέπει να κατέβουμε στο Υπουργείο. Και θα ήθελα πολύ να εκμεταλλευτούμε τον άνθρωπο αυτό που δεν τον ήξερα και τώρα τον γνωρίζω και χάρηκα πάρα πολύ. Να εκμεταλλευτούμε λοιπόν σε αυτή την ενότητα με τα υπόλοιπα νησιά τις προτάσεις που έχει να μας κάνει και το πώς μπορούμε να πάμε να διεκδικήσουμε λοιπόν κεντρικά αυτό που θεωρούμε ότι θα μας αποτρέψει αυτή την απειλή που αντιμετωπίζουμε. Το δεύτερο βεβαίως είναι να ειδοποιηθεί η απόφαση που χαιρετίζω που λάβατε υπέρ της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου για πάγωμα όλων των εργασιών και κατάστασης ανεμογεννητριών. Τι σημαίνει όμως αυτό, υλοποίηση στην πράξη, λαμβάνω συγκεκριμένα μέτρα.
Και το πρώτο και το σημαντικότερο μέτρο που πρέπει να λάβετε είναι να βγει ξεκάθαρη εντολή προς όλες τις υπηρεσίες του Δήμου και κυρίως προς την υπηρεσία δόμησης να μην βγει καμία άδεια μικρής κλίμακας για καμία εργασία η οποία έχει σκοπό την εγκατάσταση ανεμογεννητριών. Αυτό πρέπει να έχει γίνει και νομίζω ότι πρέπει να γίνει στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό είναι σωστό. Το επόμενο είναι επίσης κάτι που πρέπει να έχει γίνει εφόσον θέλουμε να εννοούμε αυτά που λέμε, ότι δεν θέλουμε αυτή την καταστροφή. Είναι να καλέσουμε όλους τους ιδιώτες οι οποίοι έχουν υπογράψει συμβάσεις με τις ιδιωτικές εταιρείες για παραχώρηση εκτάσεων να βγουν και να τις καταγγείλουν. Γιατί αυτές οι συμβάσεις είναι νομικά αδιάρτητες. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν μιλήσει από προσωπικά μαζί τους και θέλουν να το κάνουν, αλλά φοβούνται να το κάνουν μόνο τους αμέσως τις εταιρείες. Πρέπει να είναι ιδιώτες. Ναι, αλλά έχουν πάρει αλλά ήταν αμυλημένοι και αυτό το λέω. Είναι νομικά αδιάρτητες αυτές οι εταιρείες. Ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ενημερωθεί για αυτό που υπογράφουν, ούτε έχουν ενημερωθεί. Ούτε έχουν ενημερωθεί για τις επιπτώσεις πάνω στην περιουσία του. Συγγνώμη, μην κάνουμε λίγο διάλογο. Λοιπόν, να τους καλέσετε και να τους πείτε, πείτε όσοι τέλος πάντων θέλετε, καταγγείλετε τις συμβάσεις και ο Δήμος είναι δίπλα σας να σας υποστηρίξει νομικά. Και θα βρεθούν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ναι, θα σταματήσουν σε μεγάλο βαθμό αυτό που θέλουν να κάνουν οι εταιρείες αυτή τη στιγμή. Το επόμενο βεβαίως που προτείνουμε στο ψήφισμά μας είναι να συσταθεί Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης. Υπάρχει νόμος αυτό το προβλέπει. Καμία σχέση με την Επιτροπή Διαβούλευσης. Που έθεσε στην συγγνώμη. Να συσταθεί, λέγεται, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, η οποία θα έχει σκοπό κάτι πολύ συγκεκριμένο και θα έχει μάλιστα και προθεσμία να εκτελέσει το σκοπό αυτό. Είναι να συγκεντρώσει την άποψη φορέων και πολιτών της Άνδρου για αυτό, για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών, για τη βιομηχανική εκμετάλλευση. Γιατί δεν είναι όλες οι ανεμογεννητές το ίδιο. Εμείς μιλάμε για τη βιομηχανική εκμετάλλευση του ελληνικού δυναμικού. Να καταθέσουν τις απόψεις τους σχετικά με αυτό και κυρίως οι φορείς και οι επαγγελματίες και όλες οι ενώσεις επαγγελματιών να καταθέσουν πώς θίγονται τα συμφέροντά τους από αυτό που πάει να γίνει. Και εφόσον λοιπόν αυτή η Επιτροπή ολοκληρώσει το έργο της, τι θα πρέπει να γίνει? Να αναδεθεί λοιπόν η εκπόνηση χωροταξικής μελέτης για την αξιοποίηση τέλος πάντων των ανεδάσεων πηγών ενέργειας στην Άνδρο, η οποία θα αποτυπώνει το έργο της Επιτροπής αυτής. Δεν γίνεται δηλαδή πρώτα να χωροθετούμε και μετά να ρωτάμε τον κόσμο αν τη θέλει ή δεν τη θέλει. Πρώτα λοιπόν προτείνουμε να ρωτηθεί ο κόσμος και να καταθέσει τις ενστάσεις του έγκυρα και επώνυμα και μετά να χωροθετήσουμε τι μπορούμε να κάνουμε για την εκμετάλλευση του ελληνικού δυναμικού. Και βέβαια, επειδή υποθήκανε αυτά το τελευταίο, το οποίο βεβαίως το λέμε και το ξαναλέμε χρόνια τώρα, είναι οπωσδήποτε να συσταθεί κοινή επιτροπή αγώνα με τα υπόλοιπα, πανεπιστημιακή επιτροπή αγώνα, η οποία θα μας οδηγήσει εμάς λοιπόν τώρα στον κόσμο να υποστηρίξουμε αυτό το στόχο. Να μην καταστραφούν τα παρθένα μας νησιά. Αυτές είναι οι προτάσεις που έχουμε δώσει στους επικεφαλείς των παρατάξεων και είμαστε εδώ πέρα να προσφέρουμε όλη μας την βοήθεια για κοινό αγώνα, για κοινές προσπάθειες όπως αναφέρθηκε. Δεν πιο πολύ μας ενώνει η αποτροπή της απειλής και λιγότερο οι μικρές διαφορές και γι' αυτό και χαιρετίζω κιόλας και αυτή την πρωτοβουλία που κάνετε σήμερα η αντιπολίτευση και φαντάζομαι ότι ο κύριος Δήμαρχος τέλος πάντων όλες τις αφήσετε στην άλλη όλες τις διαφορές και θα προχωρήσουμε όλοι μαζί ενωμένοι και δεν έχουμε άλλα περιθώρια. Θα σας πούμε τα αποτελέσματα και από εκεί και πέρα ό,τι έχετε να προτείνετε συνεχίζουμε με ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα πρέπει να δημιουργηθεί μια επιτροπή, συντονιστική επιτροπή δράσης που θα συγκροτηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και θα γνωμοδοτήσει το Δημοτικό Συμβούλιο και το Δήμαρχο. Αυτή θα πρέπει να είναι η 7 μελής, 9 μελής, συνήθως έχει μονοψήφιο αριθμό, θα συζητηθείτε ακριβώς θα γίνει. Θα γίνει νομική προσφυγή κατά των υφιστάμενων αδειών αιωλικών σταθμών, έτσι ώστε να μεταφερθεί η πολιτική απόφαση σε ένδυκα μέσα. Θα οριστεί εξειδικευμένο νομικό σύμβουλος, κάποιο γραφείο, κάποιος εξειδικευμένος, που θα μπορεί να βοηθήσει το Δήμο τόσο στο τι κάνουν οι πολίτες σήμερα, ώστε να μην έχουμε προβλήματα ή να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις, όσο και αν χρειαστεί να φτάσει κάτι στα δικαστήρια.
υλοποίηση της απόφασης της Περιφέρειας και του Δήμου για διακοπή των εργασιών στην εγκατάσταση των μεγεντριών και την ύπαρξη διαβούλευσης, αυτό είναι ίσως και το πιο σημαντικό για αυτή τη στιγμή, διοργάνωση της πρώτης ενεργής κινητοποίησης των πολιτών της Άνδρου, αυτό θα πρέπει να συζητήσουμε πώς θα γίνει και πότε. Πάντως πρέπει να γίνει σύντομα. Ο κύριος καθηγητής είπε πολλά πράγματα, ακόμα και να πάρουμε τα πούλμα να πάμε στην Αθήνα. Πλέον είναι εύκολο όλοι να πάρουμε ακόμα και τη συγκοινωνία. Δεν είναι δύσκολο να πάμε στην Αθήνα, δίπλα είναι. Αρκεί να το αποφασίσουμε πότε και θα βρεθούμε. Πρωτοβουλία συγκρότησης της κοινής επιτροπής μαζί με άλλα νησιά που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Ήδη είχαμε το χαιρετισμό στην αρχή από την Τίνο, οι πάρους είναι μαζί. Πραγματοποίηση ανοιχτή συγκέντρωση σε Αθήνα μαζί με άλλα νησιά με την παρουσία κυβερνητικών παραγόντων. Δράσεις που απαιτούνται έτσι ώστε το ειδικό χωροταξιακό για τις ΑΠΕ να λαμβάνει υπόψη τη συμμετοχή της κοινωνίας και την ισιωτικότητα. Εδώ πρέπει να σας πω ότι στο εξωτερικό συζητούσα με έναν άνθρωπο που είναι στη Γερμανία, ήταν πολιτής της Siemens. Τον έπεσε μπροστά μου τελείως κατά τύχη και άσχετη δουλειά είχα πάει. Και αρχίσαμε να συζητάμε και όταν του περιέγραψα τι συμβαίνει στο νησί, ο πολιτής της Siemens, για ανεμογεννήτριες υπεύθυνος στο εργοστάσιο της Γερμανίας, μου λέει εδώ στη Γερμανία και στη Γαλλία, μου πει συγκεκριμένα, το έχω και σε μήνυμα γιατί συνεχίσαμε να συνομιλούμε στο WhatsApp, μου λέει αν ήταν στη Γαλλία, στη Γερμανία αυτή η κατάσταση, οι άνθρωποι θα είχαν βγει έξω, θα είχαν κλείσει και τις δημόσιες υπηρεσίες και θα είχαν πάει να διαδηλώσουν πάνω στα σημεία που θα πούνε ανεμογεννήτριες. Μόνο και μόνο που δεν έλαβαν υπόψη τη γνώμη του λαού και του κόσμου εκεί που θα τοποθετηθούν. Συντονισμός εκπροσώπησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας έτσι ώστε να παρουσιαστεί το σημαντικό πρόβλημα που προκύπτει στο νησί. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρθηκε από το Σπύρο και συνέχεια, συγγνώμη δεν θυμάμαι το όνομα, επέκταση των κινητοποιήσεων που αν δεν εισακουστεί η γνώμη... όχι, πιο κάτω ήταν, συγγνώμη. Επέκταση των κινητοποιήσεων που αν δεν εισακουστεί η γνώμη των πολιτών θα πρέπει να προβούμε σε πιο δυναμικά μέσα. Και τέλος η διαβούλευση, αυτό που θέλω που ο Σπύρος και ο φίλος ανέφεραν προηγουμένως, θα πρέπει να πει διαβούλευση στη ζωή μας. Όλο αυτό να κινηθούμε εμείς άμεσα, έτσι ώστε να έχουμε τη διαβούλευση στο νησί πλέον. Και έχοντας αυτά στο μυαλό μας, να προχωρήσουμε σε ερωτήσεις ή περιττέρω τοποθετήσεις. Σήμερα υπάρχει μια μεγάλη διαπίστωση, το είπε και ο Κάρολος. Επειδή πηγαίνω σε τέτοιες συγκεντρώσεις παρόμοιες από το 2010, αν θυμάμαι καλά, Αλέξανδρε, περίπου, στο Δημοτικό Θέατρο της Άνδρου, της χώρας, ήταν από 10 μέχρι 15 άτομα μέσα που παρακολουθούσαμε αυτές τις συζητήσεις. Τώρα, όπως και στις 9 Φεβρουαρίου ή 8, δεν ξέρω πότε έγινε η προηγούμενη, θυμάμαι πότε έγινε η προηγούμενη, είναι τεράστια η προσέλευση του κόσμου, κατά τη γνώμη μου, σε σχέση με τότε. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ευαισθητοποιηθεί, άρα νομίζω ότι σαν κοινωνία είμαστε έτοιμοι να κάνουμε πολλά πράγματα και να τα πετύχουμε. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι δύο απαντήσεις, πολύ φιλικές, στο Γιάννη τον Καμπάκη και στο Δημήτρη τον Λότσαρη, τον Δήμαρχο. Ο Γιάννης είπε ότι συρθήκαμε την προηγούμενη φορά για να κάνουμε την παρέμβαση στο ΣΤΕ. Γιάννη δεν είναι έτσι. Από το 2015 είμαστε σε πλήρη συνεργασία με το Σήμο των Ορφανών, τον Συγχωρεμένο, και με τον Πέτρο τον Κοβέο της Πάρου, ο Σήμος ήταν δήμαρχος της Τίνου, όπου αυτή η συνεργασία και με την περιφέρεια κατέληξε στην κοινή δράση που βάλαμε τότε τον δικηγόρο τον κύριο Ξανθούλη για να πάμε και να προσφύγουμε και στον Υπουργό, στο Υπουργείο και στο ΣΤΕ. Και στον Δημήτρη τον Λότσαρη, στον Δήμαρχο, ο οποίος είπε ότι αυτή η συνάντηση ξεκίνησε αντιπολιτευτικά, αλλά κατέληξε ενωτικά. Ξεκίνησε ενωτικά και κατέληξε ενωτικά. Και τελευταίο, για να μην κουράζω, ή μάλλον πριν θα πω ότι ο κύριος Κόλλιας που δεν ήρθε λόγω κάποιων προσωπικών θεμάτων ήταν μεγάλη απώλεια, θα μας έλεγε για όλα αυτά τα νομικά, ότι μπορούμε να κάνουμε παρεμβάσεις και προσφυγές ακόμα και σε ήδη υπάρχουσες άδειες παραγωγής. Το ένα είναι η πολλοδομία, το ανέφερε ο Κάρολος. Κάποιο άλλο είναι πολλά, τα οικόπεδα που πάλι ανέφερε ο Κάρολος, διότι τα οικόπεδα αυτά έχουν δοθεί με κάποιο τρόπο που οι κάτοικοι πραγματικά μπορεί να μην γνώριζαν. Είναι ακόμα σε εξέλιξη το πόρισμα, θα δούμε. Και τέλος, για τις κινητοποιήσεις, μια και δεν ακούστηκε, εγώ προτείνω καθαρή Δευτέρα, μισή μία ώρα πριν φύγει το πρώτο καράβι, να είμαστε εδώ στο λιμάνι.
Διότι οι επιτροπές δεν φτάνουν εάν δεν υπάρχει κοινωνική αποδοχή. Και η κοινωνική αποδοχή είστε εσείς. Μα πρέπει να γίνει επιτροπή, να γίνει γενικό κάλεσμα. Μισή με μία ώρα λοιπόν πριν φύγει το πρώτο καράβι, να είμαστε όλοι εδώ στο λιμάνι, μία ήπια, ήρεμη και πολιτισμένη συγκέντρωση. Αυτό είχα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα είμαι εκεί πάντως. Αυτό το τελευταίο πώς θα οργανωθεί. Το λέμε τώρα. Εδώ στο Γάβριο λοιπόν, μία ώρα πριν φύγει το λευκό, το πρώτο καράβι. 4,5 με 5 είναι εδώ. Πρέπει να συσταθεί μία επιτροπή. Πρέπει να γίνει μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί η επιτροπή μπορεί να συσταθεί. Ωραία. Μπορεί κάτι άλλο. Και κάτι άλλο. Επειδή είδα μέσα από τις τοποθετήσεις και του Δημάρχου και τον Συμβούλιο της Αντιπολίτευσης ότι δεν έχει εξαφανιστεί τελείως η αντιπαλότητα. Σημαντικό για την κίνησή μας είναι να μην υπάρξει πολιτική μετάλλευση ή προσπάθεια πολιτικής μετάλλευσης. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Ο μόνος τρόπος για να κερδίσουμε είναι να είμαστε ενωμένοι. Καμία προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης. Ευχαριστώ. Μιλάω σαν εκπαιδευτικός και σαν μητέρα και σαν άνθρωπος που επέλεξε την Άνδρο για να ζήσει. Είμαι 40 χρόνια στην Άνδρο. Για μένα το πρώτο θέμα είναι αν θέλουμε τις ανεμογεννήτριες, όποιο μήκος και να έχουν. Είτε 100 είτε 50, για μένα κέρατα είναι, θα είναι πάνω από τα βουνά. Δεν προσφέρουν τίποτα, μόνο ζημιά. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, πρέπει να ενημερωθεί ο κάθε ένας άνθρωπος. Ας βρεθεί ένας τρόπος με ένα φυλάδιο, όπως μοιράζονται τα γράμματα, μέσω ταχυδρομείου, δεν ξέρω με όποιο τρόπο, και στο τελευταίο σπίτι να φτάσει ένα φυλάδιο που να λέει τα συν, τα πλήν. Και το τρίτο, τα παιδιά. Θα πρέπει στα σχολεία να γίνει μια ενημέρωση, δεν ξέρω, ας βρεθεί ο τρόπος μέσα από τα γραφεία εκπαίδευσης. Θα πρέπει τα παιδιά να γίνουν συμμέτοχοι σε αυτό και όχι μόνο αυτό, ίσως τα παιδιά να έχουν και προτάσεις να δώσουν. Τους νέους ανθρώπους πρέπει να τους αξιοποιούμε. Όπως επίσης, και τελειώνω, θα ήθελα να λάβουμε υπόψη μας τους επιστήμονες, παιδιά που τελείωσαν το σχολείο τους στην Άνδρο, παιδιά που διαπρέπουν σε πάρα πολλούς τομείς. Έχω εδώ πολλούς μαθητές μου και ξέρω και άλλους. Υπάρχει η Εταιρεία Ανδρείων Επιστημόνων. Ας δούμε και εκεί τι μπορεί να γίνει. Λύσεις υπάρχουν. Προσωπικά, ούτε ένα φτερό στην Άνδρο. Όχι μια ανεμογεννήτρια, ούτε ένα φτερό. Σας ευχαριστώ. Είμαστε στο ΚΕΠΕΝΤΕ. Δεν υπάρχει ούτε χρόνος, ούτε λεπτό για χάσιμο. Λοιπόν, και να διευκρινίσω κάτι για την Επιτροπή, το σκεφτήκαμε και εμείς, το είπε ο κύριος Γιαννάκης, θα μπορούσαμε να την ορίσουμε τώρα. Δεν θέλουμε να γίνεται κάτι το οποίο να γίνεται μέσα από ανοιχτές συναντήσεις. Πρέπει να έχει και μια θεσμική θωράκιση. Και θεωρώ ότι το σωστό και η πρόταση, αυτό που συζητήσαμε και ως ομάδα εδώ των 13 συμβούλων και όλων των άλλων πολιτών είναι να εκπροσωπούνται από ένα άτομο οι παρατάξεις και οι άλλοι άνθρωποι από την κοινωνία. Καλό θα είναι αρκετοί οι οποίοι θέλουν και πραγματικά να συμμετέχουν σε μια επιτροπή, αλλά ουσιαστικά και όχι ανενεργά, να δηλώσουν τη συμμετοχή τους και στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν ξέρω πότε θα είναι δήμαρχε, να συγκροτήσουμε αυτή την επιτροπή, η οποία να ξεκινήσει αμέσως δουλειά. Βγάλετε ένα πρόγραμμα μέσα μέχρι το τέλος του χρόνου. Το κάνουμε και εμείς στο Πανεπιστήμιο. Ξέρουν όλοι πότε έχουμε γενικές συνελεύσεις. Τι πρόγραμμα είναι? Ένα πρόγραμμα. Ό,τι θα κάνετε στις 28 Φεβρουαρίου, στις 25 Μαρτίου, στις 15 Απριλίου, θα κάνετε Δημοτικό Συμβούλιο. Μήπως παρευρεθώ. Μας κρίνεται ότι δεν έχουμε πρόγραμμα καθόλου, αλλά δεν έχουμε πρόγραμμα. Αν γίνει, μπορεί να προλάβω. Να μπορεί να το βάλουμε και έκτακτο. Εντάξει, τα έκτακτα και εμείς κάνουμε έκτακτες γυναικές συνελεύσεις. Γίνονται 3-4 μέρες πιο πριν. Σαφέστατα, μπορεί να συμβεί και αυτό. Ευχαριστώ. Νιώθω ότι επιτέλους τέλο πάντων φτάνει η κατάσταση εκεί που ήλπιζα να φτάσει. Να υπάρξει μια συνειδητοποίηση ότι τα δυσκολία είναι πολλαπλάσια από τα ελληνικά ιστορία. Τώρα,
επειδή αυτή η κατάσταση που έγινε από το ΦΠΑ και από το αντιμετωπίζουμε άμεσα, όπως είπα και πριν, είναι τα αδειοδοτημένα, είναι ομοειδή και είναι εξίσου προβληματικά μεταξύ τους. Πρέπει να έχουμε όλοι ξεκάθαρο το μυαλό μας ότι μιλάμε για να σταματήσουμε το σύνολο αυτό. Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε αν στο πίσω μέρος του μυαλού κάποιον είναι το ότι κάποια μπορεί να χωράνε εκεί με κάποιες τροποποιήσεις, όπως είπε η κυρία Πρωθυπουργός. Αυτό είναι για μένα πολύ βασικό, γιατί είναι προϋπόθεση της ίδιας. Γιατί αυτά είναι όλα ίδια. Έχουν γίνει όλα πριν το προταξικό. Πριν το δικό προταξικό, που είναι το νομοθέσιο που πατάμε, έχουν γίνει πολύ το της κοινωνίας, αυτό είναι όλα στις όλες τις προσπαθές περιοχές και είναι όλα για ένα σε κάποιο μέτρο. Άρα, αυτό είναι το τέτοιο. Τώρα, θέλω να απευθύνω μία έκκληση στους ανθρώπους που έχουν συμφέρον και που θέλουν να γίνουν και που πιέζουν να γίνουν και που πιέζουν και το Δήμο λέγοντας ότι ο Δήμος θα πάρει έσοδα, εφόσον το νησί καταλάβει την ταυτότητά του. Ποιο είναι το συμφέρον και το σύνολό του, πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να πιστούν ότι δεν κάνουν καλό στο νησί, ότι δεν κάνουν καλό παιδιά στη χώρα. Ότι προάγουν κάτι το οποίο με πολύ βραχή πρόθεσμο και εστιασμένο οικονομικό όφελος ελάχιστος θα έχει καταστροφικές τέτοιες για την άνθρωπη της κοινότητας, τον τουρισμό, την χώρα, το τοπίο, τα ζώα. Αυτό πρέπει να ανοίξει η κοινωνία, όχι να τα στεγανά έχουν φάει την άνθρωπη. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην άνθρωπη. Δηλαδή δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να διαφαίνεται ότι κάποιοι θέλουν να πάρουν τις ανεμογενείς από εκεί που ενοχλούν τις στάδες και να τις πάνε εκεί που δεν ενοχλούν, γιατί εκεί κάποιοι μας συμφέρει, γιατί τους ξέρουμε. Έτσι θα είμαστε από δυο χωριά συνέχεια. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει μια υπέρβαση. Ούτε όρθι, ούτε πίσω παιδιά και μπρος παιδιά, πάνω παιδιά, έξω χωριό, μέσα γονή, κάτω κατακαλύει, κάτω κατακαλύει. Φτάνε! Γιατί μόλις την προηγούμενη κουβέντα εδώ, δεν σας κάνει εντύπωση ότι οι υπηρέτες μας και οι πρόσωποι μας είναι απόντες. Κάνω λάθος. Οι βουλευτές μας δεν βλέπουν ούτε να συμμετέχουν, ούτε να στείλουν ψηφίσματα, ούτε τίποτα. Αυτοί δεν πρέπει να πάρουν θέση. Αν ο κύριος καθηγητής λέει ότι εμείς με τα Πούλμαν πρέπει να πάμε και να πάμε στο Υπουργείο και πολύ καλά να το κάνουμε. Ποιοι μπορούν να πούνε πιο εύκολα στις πόρτες του Υπουργείου. Αυτοί δεν μπορούν να πούνε πρώτοι. Βλέπετε κανένα. Δεν μπορεί να πούνε κανένα. Πού είναι. Ελπίζω ότι τελειώσουν οι πίτες, και θα πρέπει να κόψουμε το άλλο κομμάτι τώρα. Φαντασία Φροσύνη, πρώην εκτότρια του Ανέμου της Άνδρου, για όποιον το θυμάται. Νομίζω ότι πρέπει να πάρουν μέρος ενεργό και οι σύλλογοι. Εφόσον λοιπόν λέμε ότι είναι πολιτιστική σύλλογη, πρέπει να το αποδείξουν, εξοραϊστική πολιτιστική σύλλογη. Θα πρέπει να ενημερωθούν και να πάρουν θέση. Πέρα από τις πίτες και τις χοροεσπερίδες, εδώ σε ένα νησί που προάγει τον πολιτισμό με δύο μουσεία πολύ ισχυρά, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και το Κιδωνιέως, θα πρέπει να σταθούν δίπλα στον κόσμο και αρρωγή για να καταφέρουμε κάτι. Όλοι μαζί, η ισχύ σε διενώσει. Είναι το μότο μου. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να γίνει. Ευχαριστώ πολύ. Γνώριμα σε εσάς, είμαι ο Γιώργος Τρανάκος, δημοτικός σύμβουλος από το Κόρθι. Απλά ήθελα να ενημερώσω τα παιδιά, την νεολαία, τους νέους που είναι εκείνη τη στιγμή εκεί, την κοπέλα που μίλησε προηγουμένως, ότι ως δημοτικός σύμβουλος είμαι από τους 13 που υπογράψανε αυτό το. Μάλλον που υπογράψανε, που κάναμε αυτό το κάλεσμα, ακριβώς για αυτό που ζητήσατε, ακριβώς για αυτό που είπατε πριν. Είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή για να αναλάβουμε συγκεκριμένες δράσεις και όχι να τα ξαναβάλουμε στο μέλλον. Σίγουρα, όπως είπατε όλοι, είμαστε στο και πέντε, δεν είμαστε στο παραπέντε. Έτσι, χρειάστηκαν πολλά χρόνια για να φτάσουμε εδώ. Ακριβώς αυτό ζητάμε ως Δημοτική Σύμβουλη. Ζητάμε από αυτή τη στιγμή, ζητάμε την τήρηση, μάλλον την εφαρμογή της απόφασης της Περιφέρειας Βελτίου Αιγαίου που έχει να κάνει με το νέο, με το πάγμα όλων των εργασιών, είτε αδειοδοτημένων είτε όχι,
των αιωλικών πάρκων και με την προστασία της νησιωτικότητας, την οποία την έχουν εξαφανίσει σε πολλά επίπεδα, όχι μόνο στα αιωλικά πάρκα. Το ένα είναι αυτό και το δεύτερο, το οποίο αφορά και εμάς. Ο ίδιος δημοτικός συμβούλος έχει να κάνει με το ίδιο ψήφισμα που ομόφωνα όλοι μας και 21 και ο κ. Δήμαρχος ζητήσαμε ακριβώς το πάγο των εργασιών. Άρα έχει να κάνει και με εμάς αυτό το πράγμα. Έτσι, οπότε η ενέργεια που θα κάνουμε. Μας το είπε και ο Δήμαρχος, το επιβεβαίωσε την άλλη φορά. Η εταιρεία που δουλεύει τώρα πάνω στο καλυβάρι ήδη έχει ζητήσει να τρεμώσει τον τοίχο του σχολείου. Για να περάσουν οι Ιταλοί και οι ανεμογεννήτριες. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη, ότι μία από τις κινητοποιήσεις πρέπει να είναι αυτή. Όχι, για να το είπαμε, να μην το δει καμία άδεια. Το πιο απλό από το Δήμο είναι το να μην προχωρήσει καμία ενέργεια. Εκτός αυτού. Σίγουρα. Και αυτό που σκέφτονται, εάν δεν τους αφήσουμε εδώ, είναι να φέρουν τις ανεμογεννήτριες στο Ζόρκο, με παντόφλο. Και αυτό που σας λέω είναι μια λύση που την έχω μάθει ότι ψάχνουν να βρουν παντόφλα για να τις φέρουν στο Ζόρκο. Και τι έχουν πάει τώρα και έχουν κάνει απάνω στο Καλυβάρι, ξέρετε τι κάνανε προχθές στο Καλυβάρι? Για να μην μιλάνε οι κάτοικοι. Τι κάνανε? Όχι, δεν μετράγανε. Μετράγανε για να πάνε στο Ζόρκο. Όχι, όχι. Να πάνε στο Ζόρκο να κάνουν απόβαση. Δεν ξέρεις. Αυτό Νίκο, δεν ξέρεις τι κάνανε. Ιδεδιέ κιόλα. Τι έκανε ο επενδυτής στο Καλυβάρι, τι έκανε? Πήγε σε 8 ανθρώπους που έχουν δώσει χτήματα για να μην μιλήσουν τίποτα, 8 τόνους μπαμπακόπιτα. Τους πήγανε. 8 τόνους μπαμπακόπιτα τους πήγανε. Όποιος θέλει ας με διαψεύσει. Όποιος θέλει ας με διαψεύσει. Τους πήγανε 8 τόνους μπαμπακόπιτα, 8 άτομα. Από ένα τόνο στο καθένα. Πρώτο, δεύτερο. Περίμενε. Να σου πω και κάτι άλλο τώρα. Είπαμε πολλά, ξέρω εγώ, να είμαστε όλοι μαζί. Εγώ αυτό που επικρίνω όμως σήμερα είναι τις απουσίες των τοπικών προέδρων που θα φάνε όλο το βάρος από τις ανεμογεννήτριες. Δηλαδή, μα πούνε άλλο. Άλλο Γαβρίου, νομίζω. Εδώ είναι, συγγνώμη, ο Βαγγέλη Κορτίου. Ωραία, οκ. Και κυρίως, τον έπαρχο. Ο έπαρχος. Ο έπαρχος. Ο οποίος έχει περιφερειακό συμβούλιο την Κρήτη και σήμερα είναι Κυριακή. Δήμο, γίνεις οδηγείτες από το Πόρφι, γιατί κάποια στιγμή να ξέρουμε και ποιοι είμαστε και είμαι από το 2000 καθαρός. Τι εννοείται? Ήμουν εγώ και δύο ακόμα, οι οποίοι δεν υπογράψαμε ποτέ να δώσουν τα οικόπεδά μας για νομογεννήτριες. Για τους δικούς μας λόγους, τους προσωπικούς, για τα δικά μας πιστεύω, το πώς πιστεύαμε ότι έπρεπε να είναι άνδρος. Το κόμμα του. Επειδή όμως έχω ζήσει το bullying, το ανάποδο του εσύ ρε, δεν δίνεις το χωράφι σου, το έχω ζήσει επί πενταετίας. Έχω ξοδέψει χρόνο και χρήμα για να προστατεύσω την περιουσία μου, να προστατεύσω τη δουλειά μου. Ξεκινάει κάτι εδώ που δεν μου αρέσει. Καταρχήν θα συμφωνήσω με τον Νίκο τον Μανέτα. Έχουν γίνει τρεις συγκεντρώσεις, θέλω να κάνω τέταρτη εγώ μόνος μου. Και θα καλέσω μόνοι τους πολιτευτές του Κυκλάδων να έρθουν εδώ να μας πούνε τη γνώμη τους για το νησί μας. Δεν έχω δει κανένα καλεσμένο. Μου είπε κάποιος ότι καλεστήκανε. Δεν έγινε αναφορά ότι καλεστήκανε και δεν ήρθαν. Λοιπόν, επειδή πάει να ξεκινήσει κάτι το οποίο το έχω ζήσει και δεν θα να το ζήσει κανένας αυτό, πάει να γίνει το ανάποδο. Πρέπει να σεβαστούμε αυτούς που εργάζονται για να μπουν ανεμογεννήτριες στην άνδρα. Εμείς μπορεί να είμαστε κατά, το νομικό πλαίσιο όμως τους δίνει το δικαίωμα να εργαστούν γι' αυτό. Να σεβαστούμε τον τρόπο με τον οποίο δοθήκανε τα οικόπεδα, τα χωράφια, οι κορυφογραμμές και γιατί οι άνθρωποι αυτοί τα δώσαν. Θα καθίσουμε να σκεφτούμε σοβαρά. Μπορεί να είμαστε κατά αυτού των ανθρώπων, να μην πιστεύουμε στην ενέργεια που κάναμε. Και σας το λέει ένας, ο οποίος είναι από το 2000 καθαρός. Το είπα στον κύριο Μαβή προχτές. Όταν ο κύριος Μαβής ήταν απέναντι σε μένα, εγώ ήμουν ανάποδο. Θέλω να το σεβαστούμε αυτό. Είμαστε άνθρωποι πολιτισμένοι, μπορούμε να σεβαστούμε για ποιους λόγους το κάνανε. Μπορούμε να συζητήσουμε μαζί τους.
Υπάρχει φόβος. Δεν θα δικάσουν κανένα Δημήτρη. Υπάρχει φόβος. Δεν θα δικάσουν. Υπάρχει φόβος από τον κόσμο. Όταν κάποια στιγμή κάποια συμβόλαια πεθήκανε παράνομα, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο που υπήρχαν άνθρωποι που είναι ακόμα εδώ μέσα και πολιτεύονται στην άνθρω, ακούσανε άνθρωπο να λέει και να απειλεί ότι αυτοί θα περάσουν από την Τροπή, θα διωχτούν από τις οικονομικές υπηρεσίες γιατί έχουν πάρει μαύρα χρήματα. Αυτός άνθρωπος αντί να αντιδράσει, βλέπει το διπλανό που να μπαίνει ανεμογεννήτριες και κάνει λιγότερα γιατί σου έχουν πάρει μαύρα χρήματα. Λοιπόν, αν δεν κατανοήσουμε ότι εμείς δεν ξεκινάμε από την ίδια θεσσαλία με τους Στυνιάκους. Εγώ ήμουν στο Δημοτικό Συμβούλιο της Στήλου για να πάρω την απόφαση. Ήμουν εκεί, κατά λάθος. Πήγα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ούτε με τους Παλιανούς ξεκινάμε από την ίδια θεσσαλία. Αυτοί το 11 ξεκινήσανε γιατί αποφασίσανε οι παιδιτές να πάνε εκεί. Εμείς φέραμε τις ανεμογεννήτριες και τις εταιρείες, που εγώ δεν φοβάμαι να μιλήσω με εταιρείες, αυτό που είπε ο Δήμαρχος. Γιατί εγώ πήγα από μόνος μου σε εταιρείες να δω αν γίνει η καταστροφή στη δικιά μου περιουσία, αν μπορώ να εκμεταλλευτώ κάτι παραπάνω να πάρω. Γιατί έβλεπα τον οριμανδό που ερχόταν. Δεν ξεκινάμε από τις ίδιες αφετηρίες. Εμείς τις φέραμε τις εταιρείες εδώ, μιλήσαμε για τις εταιρείες. Σαν σκέψη και σας το λέω εδώ ανοιχτά, γιατί εγώ είχα το θάρρος και το θράσος να καθίσουν να μιλήσουν με το συγχωρημένο τον Γιάννη τον Κλινό που τότε ήταν στα κάγκελα. Στα κάγκελα ήμουν μαζί του. Με τον Γιάννη τον Ρίγα μιλάω ακόμα. Ήμουνα στα κάγκελα τότε μαζί του. Ήμουνα δακτυλοδεικτούμενος. Ο Μανέτας είναι εδώ. Είχα το θράσος και το θάρρος να καθίσουν να μιλήσω μαζί του για να μου εξηγήσει τη συλλογιστική του όλου αυτού του εγχειρήματος που πήγε να γίνει. Ήμουν πάντα καλοπροαίρετος και με τον καθένα. Πίστευα ότι από αυτό μέσα θα μπορούσε να υποφεληθεί το νησί. Έβλεπα όμως ότι δεν υπήρχε το θεσμικό πλαίσιο για να στηθεί όλο αυτό. Στα 24 μου χρόνια, θέλετε να σας πω που κατέληξα, με τη σοφία των 44 μου χρόνων που δεν φαίνεται, το 2008 σταμάτησα. Μου στέλνουν όλοι μέλη, όλοι. Έλα στη συγκέντρωση, έλα. Ξέρετε τι δεν έβλεπα. Το μόνιασμα των αντριωτών. Λοιπόν, για οτιδήποτε, όχι γι' αυτό, για τα σκουπίδια, για πάει ένα κατ' άλλο, δεν έβλεπα πουθενά μόνιασμα. Πουθενά! Και έλεγα θα κάτσω εγώ. Που τα είχα πληρώσει, μου είχα να περάσει από την πλάτη μου για να σώσω την περιουσία του πατέρα μου που θα ρασιγοπνιγόταν και την θάλασσα για να τα πάρει. Λοιπόν, επειδή δεν θέλουν να το ζήσει άλλος άνθρωπος αυτό, να σεβαστούμε αυτό το πράγμα. Να κατανοήσουμε γιατί ο καθένας δίνει την περιουσία του. Εγώ είμαι υπέρ του Προέδρου από το Μακροντάταλο, που είναι, που είπε θέλω να φτιάξει ο δρόμος μου. Ξέρετε γιατί, καμία δημοτική αρχή δεν με έδωσε βάση σε αυτά τα χωριά, για χρόνια. Και καταδύσανε αυτοί να και εμείς από πολίτες δεν δώσαμε καμία υποτιμή για αυτά τα χωριά, τα παρατημένα. Και βασικά εκεί είναι που πήγανε και παίξανε οι μεγάλοι πάλι. Οποιοςδήποτε. Να δούμε και άλλες γνώμες. Πολύ χρήσιμα όλα. Ευχαριστούμε. Το δύο. Εσύ όταν αφορά και θα λάβει γιατί τρεις θα αφορά και 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 ευχαριστώ με Βαγγέλη. Αν μην έχουμε πάλι παρατράκο, όπως άλλους. Τέλος. Ότι είναι κατά, ούτε μία, όχι μόνο το παραγραφείο, παντού. Ευχαριστούμε πολύ όλους για την παρουσία, τις προτάσεις και καλή δύναμη, καλό αγώνα.